Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε, Δευτέρα βράδυ, είμαστε και πάλι μαζί για να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο θα είναι σαν ένα φωτεινό διάλειμμα μέσα σε αυτό το ζόφο που μας περιβάλλει. Όπως ίσως θα έχετε ακούσει, θα έχετε πληροφορηθεί, χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Βεβαίως, η μουσική είναι ένα αντικείμενο, είναι μια παράμετρος της ανθρώπινης ζωής, η οποία είναι τόσο εκτεταμένη και χρονικά και ποσοτικά και ποιοτικά, που δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα ούτε στοιχειοδός σε μια εκπομπή ή σε δυο θα την εξαντλήσει. Σκέφτηκα λοιπόν, παρά το ότι και αυτό είναι δύσκολο, σκέφτηκα να εστιάσουμε τη σημερινή συζήτηση στο εξής επιμέρους θέμα, το οποίο ίσως οι περισσότεροι θα το πληροφορηθήκατε ήδη και από τα χθεσινά, προχθεσινά τρέλερ του σταθμού μας. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που δεν το διαπραγματεύθηκαμε ποτέ μέχρι τώρα, για τους Έλληνες συνθέτες παγκόσμιας ακτινοβολίας. Όπως βέβαια ξέρετε, η μουσική, η ελληνική μουσική έχει μια μακρά παράδοση, είναι μια μουσική άριστη, η οποία δεν έχει να κάνει με τα συνηθισμένα αυτά που ακούτε, ας πούμε, τα καψουροτράγουδα και τα τέτοια τα οποία συνήθως κατακλείζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ελληνική μουσική είναι κάτι θαυμάσιο, ένα μικρό δείγμα του οποίου θαυμασίου ή της οποίας μουσικής θα πάρουμε σήμερα. Και θα εστιάσουμε λοιπόν σήμερα τουλάχιστον σε τρία πρόσωπα, τον Μανώλη Καλομύρη, τον Δημήτρη Μητρόπουλο, και αν προλάβουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είμαι σίγουρος αν θα τελειώσουμε και αυτά τα δύο, θα σας πω στη συνέχεια πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί επέλεξα αυτά τα πρόσωπα που σας προανέφερα. Τα ονόματα ίσως είναι γνωστά. Δεν είμαι όμως καθόλου βέβαιος ότι είναι γνωστό το έργο τους, όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράμετρο ή ερμηνεία της λέξης ποιοτικά. Δεν εννοώ μόνο το ότι ήταν άριστη μουσική. Και οι τρεις, και ο Σκαλκώτας, που δεν ξέρω αν δεν σας τον ανέφερα πριν, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν θα προλάβουμε. Και ο Σκαλκώτας κοντά στους δύο αυτούς μεγάλους. Δεν εννοώ λοιπόν μόνο την ποιοτική διάσταση. Εννοώ και κάτι άλλο, το οποίο θα σας το πω ευθύς αμέσως, γιατί το θεωρώ μείζον, εξαιρετικά σημαντικό, εθνικό, ελληνικό ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Για πάρα πολλά χρόνια, εύλογα και δικαιολογημένα, στη χώρα ολόκληρη, την όποια χώρα, την όποια Ελλάδα υπήρχε εκείνα τα χρόνια, κυριαρχούσε η λεγόμενη επτανησιακή μουσική. Η μουσική αυτή ήταν μια θαυμάσια βέβαια μουσική. Και η Ιταλία, διότι όταν λέμε επτανησιακή μουσική, ουσιαστικά εννοούμε ιταλική. Και η Ιταλία είναι μια χώρα με μια πολύ πολύ μεγάλη μουσική παράδοση. Θαυμάσια μουσική, όχι όμως ελληνική. Ο Καλομύρης, να αρχίσουμε από τον Καλομύρη για να πάμε έτσι και λίγο χρονικά. Ο Καλομύρης ήταν αυτός ο οποίος μέσα από μια διαδρομή πολύ χαρακτηριστική, πολύ τρυφερή, πολύ χαριτωμένη και θα τη δούμε τώρα αμέσως, κατέληξε στην εξής σκέψη ότι στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια μουσική παράδοση στο δημοτικό τραγούδι. Στη χώρα μας υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εμείς λοιπόν, σκέφτηκε ο Καλομύρης, οι φορείς αυτής της παράδοσης, οι συνεχιστές αυτής της ιστορίας, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μουσική σχολή η οποία να βασίζεται απάνω σε αυτά τα δύο που σας προανέφερα και να εξελίξει ή να διαφοροποιήσει τελικώς, όπως και έγινε τελικά, την επτανησιακή σχολή. Αυτό ήταν ένα τεράστιο βήμα σε ένα τοπίο μουσικό, το οποίο κυριαρχεί το από την επτανησιακή αυτή σχολή. Και εκείνο το οποίο είναι το εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι το από πού πήρε αυτές τις ιδέες, από πού πήρε τα πρώτα ακούσματα ο Καλομύρης
για να κάνει αυτή την υπέρβαση. Βεβαίως εννοείται, για να μην θεωρηθεί ελλιπής η πληροφόρηση, αλλά δεν μπορεί κανείς να διαπραγματευτεί τα πάντα σε μια εκπομπή. Η ελληνική μουσική παράδοση αρχίζει από την αρχαιότητα. Από την αρχαιότητα. Η εφεύρεση της αρμονικής, όλα αυτά είναι πανάρχια στη χώρα μας. Αλλά δεν μπορεί κανείς, είναι τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα, που αν αρχίσουμε από την αρχαιότητα θα μείνουμε σε αυτήν και δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Μόνο χαρακτηριστικά να σας δείξω, για ένα δευτερόλεπτο χαρακτηριστικά και αμέσως θα βάλουμε τελεία με την υπόσχεση ότι ίσως κάποια άλλη φορά επανέλθουμε, μόνο να δείτε αυτό που θέλω να δείτε. Αυτό είναι, αυτό είναι στο Μουσείο των Δελφών. Αυτό είναι ένας ύμνος στον Απόλλωνα, ο οποίος ύμνος, όπως είναι καταγεγραμμένος, έχει το εξαιρετικά ενδιαφέρον χαρακτηριστικό ότι φέρει σημειογράμματα. Πάνω δηλαδή από το κείμενο και πάνω από συγκεκριμένες λέξεις ή γράμματα κτλ. Φέρει σημεία, τα οποία δεν είναι σημεία, δεν είναι γράμματα, αλλά είναι κατά την ερμηνεία των αρχαιολόγων σημειογράμματα, με την έννοια ότι σημειώνουν μουσική νότα, θα λέγαμε σήμερα. Δεν λεγόταν τότε νότα, ας το πούμε ήχο. Υποδηλούναν ήχο. Αυτό αιώνες προ Χριστού. Εν πάση όμως περιπτώσει, ας την πάρουμε την εικόνα, γιατί όπως είπα, για ένα δευτερόλεπτο είναι τεράστια το θέμα αυτό της αρχαιότητας στη μουσική ή της μουσικής στην αρχαιότητα. Επανερχόμενοι λοιπόν στο Καλομύρι, είναι το πρόσωπο του Καλομύρι, του Μανώλη Καλομύρι, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Στα νιάτα του, όταν άρχισε τη μεγάλη μουσική του καριέρα, είναι αυτό, το οποίο ίσως δεν είναι πολύ γνωστό. Πολύ περισσότερο γνωστό θα σας είναι το πρόσωπο το επόμενο, του ίδιου βεβαίως, του Καλομύρι, σε μεγάλη πια ηλικία, όταν απίλαβε τους καρπούς των κόπων του και μαζί με αυτόν βέβαια και όλη η Ελλάδα. Ο Καλομύρης γεννήθηκε στη Σμύρνη, Σμυρνιός ήταν, βέβαια εννοείται πολύ προ της καταστροφής, γεννήθηκε στη Σμύρνη, ο πατέρας του ήταν γιατρός, Γιάννης Καλομύρης, πολύ γνωστός γιατρός στην περιοχή και κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνης, που διατηρήθηκαν και μέχρι σήμερα σχεδόν, οι γονείς του, ο πατέρας του, βέβαια πέθανε νέος ο πατέρας του, με συγχωρείτε, ο πατέρας πέθανε σε μεγάλη ηλικία, ο Καλομύρης ήταν 4-5 χρονών παιδάκι, όταν πέθανε ο πατέρας του, αλλά εν πάση περιπτώσει όσο ζούσε και ξέφραζε την άποψή του και στη συνέχεια η μάνα του ήθελε με το ζόρι να τον κάνουν γιατρό. Όμως εκείνα τα χρόνια έπρεπε το παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι, να μάθει μουσική, να μάθει πιάνο, να μάθει όλα αυτά που μάθαιναν τότε τα παιδιά των καλών λεγόμενων οικογενειών. Τον έστειλε λοιπόν η μητέρα του να μάθει μουσική. Θα δούμε τώρα την πορεία του στη μουσική. Όμως, στη Σμύρνη, τότε βέβαια εννοείται πρώτης καταστροφής, υπήρχε ένας τεράστιος αριθμός Ελλήνων, όλοι οι ακτοί μικρασιατικοί, η Ιωνία, η πάλε ποτέ η Ιωνία, κατοικείται βέβαια από Γρεκούς, από Έλληνες κτλ. Επί τουρκοκρατίας φυσικά. Εκείνα τα χρόνια, θα θυμάστε ίσως και από ταινίες και από διηγήματα κτλ., οι γιαγιάδες ζούσανε μέσα στην οικογένεια, οι γιαγιάδες, η γιαγιά, ο παππούς, με τα παραμύθια, με αυτά τα οποία έχετε ακούσει πολλά, τότε δεν υπήρχαν τα σημερινά, τα γεροκομεία, τα νοσηλευτήρια και τα τέτοια, ζούσαν οι γιαγιάδες, οι οποίες γιαγιάδες είχαν αναλάβει στο σπίτι το ρόλο της διαπαιδαγώγησης του παιδιού, με την έννοια όχι της διαπαιδαγώγησης, αλλά με την έννοια της μεταφοράς της γνώσης της εμπειρικής, των λαογραφικών στοιχείων, των παραμυθιών, των τραγουδιών, αυτό που λέμε το τραγούδαγε η γιαγιά κτλ. Μέσα σε ένα τέτοιο λοιπόν περιβάλλον μεγάλωσε ο Καλομύρης. Εκείνο δε, για τον Καλομύρη βέβαια έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία ολόκληρα, τόμοι, μελέτες, πράγματα, θάματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις τα κατοπινά χρόνια. Εκείνο όμως το οποίο νομίζω είναι το χαρακτηριστικότερο όλων, το πιο χαριτωμένο και κυρίως το πιο αυθεντικό, είναι το πώς περιγράφει ο ίδιος ο Καλομύρης την στροφή αυτή που επιχείρησε στο μουσικό στερέωμα και πού οφείλεται αυτή η στροφή. Ακούστε τώρα, επειδή τυχαίνει κατά ευτυχή συγκυρία να υπάρχει αυτό το κείμενο ισχύρας του ομιλούντος,
Πέθανε λοιπόν ο πατέρας του, ναι, κτλ, κτλ. Το ξεπερνάμε αυτό. Η μάνα του νέα ακόμα, αλλά δεν παντρεύτηκε ξανά. Αν και χειρευάμενη η νέα, δεν σκέφτηκε ούτε μια στιγμή να ξαναπαντρευτεί. Δεν ήξερε άλλη χαρά, δεν είχε άλλη ελπίδα και φροντίδα από μένα. Λοιπόν, ακούστε τώρα το σημαντικότερο κατά την άποψή μου. Μαζί με τη μάνα μου, με παράστηκε στα πρώτα μου παιδικά χρόνια η γιαγιά μου, η μάνα της μάνας μου, η Νενέ, όπως την λέγαμε, στη Σμύρνη. Ήταν μια γριούλα που λες και είχε βγει ίσα ίσα από το θρύλο και το παραμύθι. Πεντάρφανη μέσα στα σκοτεινά χρόνια της ελληνικής σκλαβιάς, αναστήθηκε από κάποια πλούσια αρμένισσα και μιλούσε, εκτός από τα ωραία της ρωμαϊκά δημοτικά, και τούρκικα και αρμένικα. Εγώ την πίστεψα για σοφή και παντογνώστρα, και ας μην ήξερε να διαβάζει και να γράφει, μια και η μάνα μου δεν μιλούσε παρά μόνον τα ελληνικά. Όμως, περισσότερο και από τα τούρκικα και από τα αρμένικά της, η γιαγιά μου με μάγευε με τα τραγούδια και τα παραμύθια της. Ήξερε ένα σωρό δημοτικά μας τραγούδια. Αυτό σημειώστε το στη μνήμη σας. Ήξερε ένα σωρό δημοτικά μας τραγούδια. Και κάθε βράδυ και κάθε πουρνό με νανούριζε και με ξυπνούσε, πότε με το Λίγκο, το Λεβέντι, τον αρχιλιστή, πότε με τα 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Και καθισμένη δίπλα στο κρεβάτι μου, με αποκοίμιζε με τα παραμύθια της, που μιλούσανε όλο και για βασιλοπούλες και για δράκοντες και βασιλόπουλα, και νεράιδες και αραπάδες και μάγισσες και καλικαντζάρους. «Ας το καλέ το παιδί», της έλεγε η μάνα μου, άμα μου τραγουδούσε κλέφτικα τραγούδια. «Μήπως θα τον κάνουμε καπετάνιο, εκείνος θα γίνει γιατρός». Γιατί αυτή ήταν η φιλοδοξία της καημένης της μανούλας, να γίνω γιατρός για να διαδεχτώ τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου. Λοιπόν, δεν γίνηκα ούτε καπετάνιος ή μάλλον έγινα του γλυκού νερού ούτε γιατρός. Όμως τα τραγούδια της Νενές μου σαν κάτι να μιλήσανε στην ψυχή μου. Σαν κάτι να χαράξανε μέσα στο παιδικό μου υποσυνείδητο και, με κρατήσανε, και να με κρατήσανε δεμένο στη μαγική χώρα των ρυθμών και των ονείρων. Ίσως όμως, περισσότερο και από τη γιαγιά μου ακόμα, μια άλλη γριούλα να τάραξε την παιδική μου φαντασία που μένει ακόμα ολοζώντανη στο θυμητικό μου. Η Τσάτσα Μαρούκα, η γιαγιάκα η Μαρούκα, λέει. Η Μαρούκα ήταν μια τυφλή ξαδέρφη της γιαγιάς μου και ερχότανε ακουμπώντας από το χέρι ένα κοριτσάκι που την οδήγαγε. Και τώρα που γράφω, καθώς την αναθυμάμαι, πετάγεται μπροστά μου γράφοντας τη μουσική της μάνας του Πρωτομάστορα, ένα πολύ μεταγενέστερο έργο, λοιπόν, ο Πρωτομάστορας, όπως τραγούδησε τη μάνα μου στη μάνα του δαχτυλιδιού της μάνας, το δαχτυλίδι της μάνας, άλλο έργο μεταγενέστερο, και την απέραντη και στοργή της για μένα. Με τα άσπρα της μαλλιά τα κακοχτενισμένα και με το σμυρναίκο φεσάκι της, η γιαγιά Μαρούκα εφάνταται στην παιδική μου φαντασία σαν μάγισσα βγαλμένη από τα παραμύθια της γιαγιάς μου. Μια μάγισσα όμως καλή, γεμάτη χωρατάδες, τραγούδια και διηγήματα. Γριά και είχε ακόμα μια πανόρια φωνή. Με έπαιρνε στα γόνατά της και μου γλυκόσερνε το παραμύθι της, το αιώνιό της παραμύθι. Κοπέλα ακόμα, ανεβασμένη σε μια κούνια, τραγουδούσε. Κακόματος διαβάτη, κακόματος θα πει αυτός που ματιάζει, κακόματος διαβάτης πέρασε και την κακομάτιασε, σπάζει το σκοινί της κούνιας και η γιαγιά Μαρούκα χάνει από τότε στο φως των οματιών της. Λίγο διαφορετικός ο μύθος από τη γριά ζωή των ίαμβων και ανάπεστων του Παλαμά, δηλαδή από αυτό εμπνεύστηκε το τρίτο έργο αυτό. Όμως και εδώ το παραμύθι της Μαρούκας μπορεί να μου έδωσε την πρώτη συγκίνηση που ξεδιπλώθηκε στο διάβασμα των θαυμαστών στίχων του ποιητή. Αλλά και το άλλο μικρό δωμάτιο μιλούσε στην ψυχή μου. Ήταν εικονοστάση. Η καντήλα έκαιγε μέρα βράδυ μπρος σε λογής-λογής άγγιες εικόνες. Μια Παναγιά σημωμένη, παλαιική και κατάμαυρη ακόμα βρίσκεται και σκέπει το σπιτάκι μου στο παλιό Φάλιρο. Όταν πέθανε ο πατέρας του, ένας θειός του, από το σώι της μάνας του, Μινάς Χαμουδόπουλος, πατέρας ενός πολύ γνωστού δημοσιογράφου αργότερα, ανέλαβε από την προστασία του το παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος ήταν αυτός. Ο μπαμπά Μινάς, τον έλεγε έτσι, ήταν ο φύλακας άγγελος της όλης οικογένειας και ο καταπληκτικότερος τύπος των Χαμουδοπουλέων. Να δούμε λίγο αν μπορούμε την επόμενη εικόνα. Αν αυτός είναι ο πατέρας του γιατρός, ο γιατρός, ο Γιάννης, ο Καλομύρης και αυτός που θα δούμε αμέσως μετά, αυτός εδώ, ο οποίος από αυτή τη μικρή ηλικία μεγάλωσε τον Μανώλη Καλομύρη, ήταν
ο Μινάς Χαμουδόπουλος, ανώτερος υπάλληλος στο μονοπόλιο της Τουρκίας, στο Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή της Τουρκίας, ανώτερος υπάλληλος ήταν αυτός. Λοιπόν, ο Παπαμινάς ήταν ο φύλακας άγγελος της όλης οικογένειας και ο καταπληκτικότερος τύπος των Χαμουδοπουλέων. Άγγελος καλοσύνης, εξαιρετικό κεφάλι, πράος και μαζί αγωνιστής μεγάλος, με καρδιά μικρού παιδιού, στάθηκε στη ζωή μου σαν αληθινός πατέρας. Λέει διάφορα. Γι' αυτόν φίλος επιστήθειος του Ιωακήμ του Τρίτου. Ο Ιωακήμ ο Τρίτος ήταν ένας εκ των γνωστότερων πατριαρχών. Φίλος λοιπόν επιστήθειος Ιωακήμ του Τρίτου. Μέγας ρήτορ του Οικουμενικού Θρόνου. Φίλος του θεάτρου. Συγγραφέας πολυγραφότατος. Ακόμα και δραματικός συγγραφέας. Ένα δράμα του είχε παιχτεί στη Σμύρνη από τον Ταβουλάρη. Ένας θείασος ήταν Ταβουλάρης τότε στη Σμύρνη. Και τα λοιπά. Αυτός λοιπόν. Και εξηγεί γιατί τον πήρε υπό την προστασία του. Είναι το αιώνιο κακό, το ελλαδικό και ιδιαίτερα των Ρωμιών της Τουρκίας. Η υπερβολική προσήλωση στην οικογένεια. Η θυσία του ατόμου μπροστά στο οικογενειακό σύνολο. Χωρίς να έχει παντρευτεί, για το θειό του ακόμα λέει, το Μινά το Χαμουδόπουλο, θεωρούσε παιδιά του όλα τα άλλα τα αδέρφια και τα παιδιά τους. Έτσι κι εγώ έμαθα από μικρός να τον θεωρώ δεύτερο πατέρα του, πατέρα μου. Λοιπόν. Και από την ηλικία αυτή. Για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, από τις πολύ σπάνιες και αυτές, στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, ντυμένος Τσολιαδάκη. Αλλά και ο Μέγας Μανώλης Καλομύρης, ας πάρουμε την εικόνα, όταν ήταν να πάει στο σχολείο, δεν ήθελε, έκλαιγε. Αυτό που γίνεται με όλα τα παιδιά του κόσμου. Θα μου πείτε, όσο μεγάλος και να γίνει ένας και διάσημος και παγκοσμίως γνωστός, δεν πάει να είναι παιδάκι. Αλλά για ακούστε πώς του λέει ο ίδιος και θα νομίσετε ότι ακούτε την ιστορία ή τη δική σας ή του δικού σας παιδιού όταν πήγε σχολείο. Όταν είχα γίνει 7 χρονών, αποφάσισε η μάνα μου να με βάλει σχολείο. Πολύ κοντά στο σπίτι μας βρισκόταν το Παρθεναγωγείο και Νηπιαγωγείο το Παλάδιον των αδελφών Πασχάλη, που δεχότανε και αγοράκια στις μικρές τάξεις. Η κυρία Ευδοκία, η διευθύντριά του, με δέχθηκε με καλοσύνη. Όμως εγώ, άμα με πρωτοπήγει η μάνα μου, ήμουν απαρηγόρητος. Κάθε πρωί που με έστελναν σχολείο, άρχιζα να ξεφωνίζω, ζητώντας να έρθει και η μάνα μου μαζί μου. Εκείνα αναγκαζόταν τις περισσότερες φορές όχι μόνο να με συνοδεύει στην πόρτα του σχολείου, αλλά συχνά και να κάθεται και αυτή στην τάξη, δίπλα στη δασκάλα, με το πλέξιμο ή το κέντημά της, για να τη βλέπω και να μένω ήσυχος. Αυτό το παιδί, επειδή ήταν μοναχοπέδι και το είχε με τόση φροντίδα η μάνα του κτλ., δεν έκανε και πολλές παρέες. Ήταν λίγο απόμακρος στις παρέες και αυτό του στήχησε ψυχολογικά. Αλλά για ακούστε και για ένα άλλο πρόσωπο που το ξέρετε. Λοιπόν, έτσι και τα καλοκαιριάτικα βράδια, όταν ο μαχαλάς της Αγίας Κατερίνας, όπως και όλοι οι άλλοι Σμύρνοι, κατέβαινε στο πεζούλι να πάρει τον αέρα του και έδινε και έπαιρνε μια υπαίθρια κουβεντοβενγκέρα σε κάθε γειτονιά, εγώ τρύπωνα στα φουστάνια της μάνας μου και δεν ξεκολούσα από εκεί. Προσέξτε τώρα, λίγα σπίτια παραπάνω ζούσαν κάτι παιδιά, οι Μουράτιδες, που τα παρακολουθήσαμε με καημό και τα ζήλευα για το κέφι τους και τα χωρατά τους, χωρίς να βρίσκω ποτέ το θάρρος να τα πλησιάσω και να τα κάνω παρέα. Η οικογένεια αυτή λεγόταν Μουράτι. Ποιοι ήταν οι Μουράτιδες? Το λέει ο ίδιος. Ένα από αυτά τα παιδιά ήταν και ο Δημήτρης, ο Μιράτ, ο γνωστός ηθοποιός. Στην Αθήνα, στο θείασο της Μαρίκας με την Στέλλα Βιολάντη, γνωριστήκαμε κτλ. Ο Δημήτρης ο Μιράτ λοιπόν, ο πασίγνωστος ηθοποιός, ήταν Δημήτρης Μουράτης και το καλλιτεχνικό και φίλος και γείτονας του Καλομύρη στη Σμύρνη. Και το καλλιτεχνικό το όνομα ήταν αυτό. Εδώ λοιπόν να βάλουμε μια άνω τελεία και να επανέλθουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε, μάλλον εμείς το ξέρουμε, δεν είναι θέμα να το φανταστούμε, πώς θα μπορούσε οι δύο αγράμματες γιαγιάδες της Σμύρνης, η γιαγιά του, η μάνα της μάνας του και η ξαδέρφη αυτή, η συγγενής η γιαγιά, πού να φανταζόταν αυτές οι δύο γιαγιάδες ότι με τα νανουρίσματα, με τα δημοτικά τραγούδια, με τον Λίγκα, τον Λεβέντη, τον Αρχιλιστή, θα έσπερναν το σπόρο μιας από τις μεγαλύτερες μουσικές μεγαλοφυΐες. Εκείνα τα χρόνια, βέβαια γύρισαν ο πατέρας του, για να κάνουμε έτσι ένα αλματάκι, ο θειός του, αυτός το οποίος τον προστάτευε, κάποια στιγμή μετατέθηκε από εδώ από εκεί μέσα στην αυτοκρατορία,
Όταν όμως ξέσπασε ο πόλεμος, ο Ελληνοτουρκικός, τον μετέθεσαν στο προξενείο, στην πρεσβεία μάλλον, την τουρκική της Αθήνας. Ήρθε λοιπόν, αναγκαστικά έφερε και την οικογένεια της αδελφής του και το παιδί μαζί, ήρθαν στην Αθήνα, κάθισαν ένα διάστημα, έκανε κάποια μαθήματα πιάνο, Καλομύρης κτλ. Και όταν τέλειωσε αυτός ο πόλεμος, ξαναγύρισαν, αλλά πια στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ κοιτάξτε τώρα η τύχη, γιατί καμιά φορά δεν φτάνει να έχει κανείς τη σφραγίδα της δωρεάς, πρέπει να συντρέξουν και κάποια πράγματα ώστε να αναδειχθεί. Εκείνα τα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, και τώρα θα ακούσετε ένα όνομα το οποίο ήταν πανευρωπαϊκά γνωστό τότε, σήμερα βέβαια θα μένω στη λύθη και στην αυτή στη σκόνη της ιστορίας. Μία μεγάλη μουσικός τότε μεγαλουργούσε στην Κωνσταντινούπολη, ονόματι Σοφία Σπανούδη. Το πραγματικό της όνομα ήταν Σοφία Ιωαννίδου. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτή λοιπόν ήταν η Σοφία Σπανούδη, το όνομα το συζυγικό δηλαδή, με το οποίο έγινε γνωστή. Απλώς λεγόταν Σοφία Ιωαννίδου, πρώτου γάμου της. Στη συνέχεια, όταν προχώρησαν τα χρόνια, παντρεύτηκε αυτόν τον. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Σπανούδη και έμεινε στην ιστορία της μουσικής ως Σοφία Σπανούδη. Αυτή η Σοφία Σπανούδη λοιπόν, η μεγάλη αυτή δασκάλα, καθηγήτρια της μουσικής στην Κωνσταντινούπολη, ήταν τόσο μεγάλη μουσικός που εδίδασκε και τα παιδιά του Σουλτάνου. Και καταλαβαίνετε τώρα σε μια αυτοκρατορία σαν την Οθωμανική, για να επιλεγεί αυτή η κυρία να διδάσκει τα παιδιά του Σουλτάνου, του Χαμίτ τότε, καταλαβαίνετε τι επίπεδου ήταν καθηγήτρια αυτή. Και μάλιστα έγραψε και ένα βιβλίο το οποίο επανεξεδόθη στα χρόνια μας, να κοιτάξτε τα πάνω, Σοφία Σπανούδη, στα παλάτια του Χαμίτ. Αυτός βέβαια είναι ο πατέρας των μαθητών της, ο Χαμίτ, ο Σουλτάνος ο Χαμίτ, όπου περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια και τα μαθήματα και τα φαγητά των παιδιών και πώς περνούσαν τη μέρα της στα ανάκτορα κτλ. Αυτή δε, ας πάρουμε την εικόνα, αυτή δε η Σοφία Ισπανούδη, λίγο αργότερα έγραφε, είχε μία στήλη στα Αθηναϊκά Νέα, στην Αθήνα πια, η οποία θεωρείται η αγκυρότερη στήλη της Ελλάδος σε θέματα μουσικής. Και αυτή η στήλη ανεδείκνυε με την κριτική της ή κατεπώντιζε άλλες φορές μουσικούς. Μόνο με ένα άρθρο της Σοφίας Σπανούδη. Λίγο αραιότερα έγραφε, για να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Ήταν η κύρια σχολιάστρια στο Βήμα, το σημερινό Βήμα του Λαμπράκη. Ήταν αυτό, του Λαμπράκη, τώρα αυτό του Ψυχάρης που έχει τώρα, αυτό το Βήμα είναι, λεγόταν Ελεύθερο Βήμα τα παλιά χρόνια. Σε αυτό λοιπόν το Ελεύθερο Βήμα, δείτε από πιο κοντά, στην πρώτη σελίδα πάντοτε, δείτε λίγο την επόμενη, ναι, οι δύο πρωταγωνιστές, της κυρίας Σοφίας Σπανούδη. Αυτή λοιπόν, ας πάρουμε την εικόνα. Γιατί τα είπαμε όλα αυτά έστω εν παρενθέσει? Αξίζει τον κόπο και εκπομπή να κάναμε ολόκληρη για τη Σοφία Σπανούδη τότε, αλλά γιατί τα είπαμε εν παρενθέσει? Για να επανέλθουμε σε αυτό που σας είπα προ 5 λεπτών, ότι δεν φτάνει η σφραγίδα της δωρεάς. Μπορούσε δηλαδή ο Καλομύρης, ο νεαρός παιδί τότε, να μαθητεύσει σε οποιοδήποτε άλλον δάσκαλο της μουσικής, σε οποιοδήποτε άλλον μεγάλον πιανίστα, όπως δεν θα ήταν όμως η Σοφία Σπανούδη. Και ενδεχομένως δεν θα ήταν και αυτός ο Μανώλης Καλομύρης, που ξέρουμε. Τον πάνε λοιπόν στη Σοφία Σπανούδη. Πολλά γράφτηκαν και για αυτά, αλλά πάλι νομίζω το εγκυρότερο και αυθεντικότερο και το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει ο ίδιος. Έτσι έπεσε η εκλογή του Οικογενειακού Συμβουλίου σε μια Ελληνίδα πιανίστρια, νεογυρισμένη τότε, νεογυρισμένη, νεοφερμένη δηλαδή θέλει να πει, τότε από το οδείο της Δρέσδης, όπου γινότανε πολύ θόρυβος γύρω από το όνομά της, τη Δεσποινίδα Σοφία Ιωαννίδου, που είναι σήμερα γνωστότατη στο Πανελλήνιο και έξω από αυτό σαν κυρία Σοφία Σπανούδη. Την θυμάμαι ακόμα την πρώτη μου γνωριμιά με την κάπως παράδοξη αλλά πραγματικά εξαιρετική καλλιτέχνηδα, που τότε μάλιστα όπως την έβλεπα με την εφηβική μου ψυχή, φάνταζε κάτι σαν ανώτερο και φανταστικά καλλιτεχνικό. Η αλήθεια είναι πως η Σοφία Ιωαννίδου ήταν τότε μια τεχνήτρα που πίστευε απόλυτα στην τέχνη της, αληθινή της θρησκεία και στα ιδανικά της.
γεμάτη ενθουσιασμούς, συχνά υπερβολικούς, μα πάντα ωραίους, για κάθε τι που επίστευε μεγάλο και αγνώστη τέχνη, μα και γεμάτη θυμούς και επιθετικότητα, για ό,τι της έθιγε τα ιερά και τα όσια της τέχνης της. Πρικισμένη πάντα με γερό λογοτεχνικό ταλέντο, παρέλαβε ένα άγρια τον Παχτίκο. Ο Παχτίκος ήταν ένας που έκανε και αυτός τον δάσκαλο της μουσικής, αλλά δεν είχε ιδέα. Παρέλαβε άγρια τον Παχτίκο όταν εκείνος βγήκε να χτυπήσει τη μουσική του Μέντελσον. Όμως και από τότε, ακούστε αυτό που σας είχα πει και εγώ από τις εφημερίδες, όμως και από τότε συχνά μπορούσε να εξυμνήσει και να τις ανεβάσει στα επουράνια μερικές μετριότητες και ασημότητες όταν κατορθώνανε να θίξουν καμιά ευαίσθητη χορδή της καλής κατά βάθος και αγαθής της καρδιάς. Σε αυτή τη γυναίκα, τη γεμάτη από αντιθέσεις, ενθουσιασμούς και φανατική λατρεία για την τέχνη της, μα πάντα ειλικρινή στην πίστη της, με πήγε ένα πρωινό ο Αρμόδιος, ο Αρμόδιος ήταν άλλος θείος του, ο Αρμόδιος, και την παρεκάλεσε να συνεχίσει τις σπουδές μου στο πιάνο. Από την πρώτη στιγμή ενθουσιάστηκα με την καινούρια μου καθηγήτρια. Παρόλο το γνωστό ένρινο της φωνής της, που αν το άκουγα από άλλον ή από άλλη θα με πιάνανε γέλια, άρχισα να νιώθω πως η Σοφία έπαιρνε τη μουσική πολύ σοβαρότερα από ό,τι όλοι οι άλλοι μου δάσκαλοι, από τον τάδε μέχρι τον τάδε κτλ. Ήταν φυσικό πως έτσι ακατάστατα που μελετούσα δεν μπορούσα να προδέψω και να τακτοποιηθώ στην τεχνική του οργάνου μου, που ήταν άλλο πράγμα από τους οραματισμούς και τους ενθουσιασμούς μου. Παρ' όλα αυτά, άρχιζε σιγά σιγά να θερευεύει μέσα μου η απόφαση να αφοσιωθώ και επαγγελματικά στη μουσική. Η Σοφία Σπανούδη τον έκανε να πάρει τη μεγάλη στροφή, να εγκαταλείψει την ιατρική τελείως, την ιδέα περί ιατρικής, και να στραφεί επαγγελματικά πια στη μουσική. Αδιαφορούσα πως όταν στο σπίτι μου θα τους το ανάγγελα, θα το θεωρούσα να πάνω κάτω το ίδιο, σαν να τους έλεγα πως αποφάσισα να γίνω ολοποδίτης, παραχαράχτης ή κάτι παρόμοιο. Τέτοιες ήταν οι ιδέες που κρατούσαν τότε στο σωτήριο έτος 1900, στο αστικό και νοικοκυρίστικο περιβάλλον της πόλης, για τους μουζικάντες όπως και για τους θεατρίνους. Τους μουσικούς λοιπόν, όσο σπουδαία και να ήταν, τους λέγανε μουζικάντες και τους θεατρίνους και τους ηθοποιούς θεατρίνους. Πάει λοιπόν στη Σοφία Σπανούδη, η οποία Σπανούδη διέγνωσε φυσικά αυτό που λέω εγώ, τη σφραγίδα της δωρεάς, του ταλέντο, του τάλαντο, του νεαρού παιδιού, του Καλομύρη, και έδωσε και αυτή την ψυχή της για να προκόψει. Σπουδάζοντας στο εξωτερικό, γνωρίστηκε επίσης με μια άλλη μεγάλη καλλιτέχνη, να δούμε την επόμενη εικόνα, με μια άλλη μεγάλη καλλιτέχνη, εδώ είναι στα νιάτα του βέβαια ο Καλομύρης, την οποία και παντρεύτηκε. Έκανε λοιπόν τότε τα πρώτα μουσικά του σχήματα. Ας δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα, ένα μουσικό σχήμα των χρόνων εκείνων, όπου εμφανίζονται τότε γνωστοί καλλιτέχνες. Ο Καζάντζης, ο πρώτος όρθιος αριστερά, η Βιόλα, η καλλιτέχνη της Βιόλας. Ο Καθήμενος αριστερά τώρα, όπως βλέπουμε, γιατί είναι και ένας άλλος στην άλλη άκρη. Ο Καθήμενος αριστερά είναι ο Καλομύρης. Παραπάνω είναι ο Οικονομίδης, επίσης ένας άλλος μέγας δάσκαλος της αρμονίας αυτός. Και στο βιολί, αλλά κυρίως στην αρμονία. Ένας Χάιντεμπελκ, τώρα το όνομα ήταν αυτό επειδή σπούδασε εκεί και τα λοιπά. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό και θα πούμε δύο λόγια και τραγικό συνάμα, είναι, αν μπορούμε λίγο να τη... Ναι, είναι η κυρία στη μέση, η οποία είναι η Ελπίδα Καλογεροπούλου. Αυτή η Ελπίδα Καλογεροπούλου, για την οποία θα πούμε δύο λόγια στη συνέχεια, ήταν μια μεγάλη καλλιτέχνη των χρόνων εκείνων. Ας πάρουμε την εικόνα, μεγάλη καλλιτέχνης, η οποία έμενε στην Ελλάδα, όλα μετά το τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1997, ο πατέρας της πήρε όλη την οικογένεια και πήγαν στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία είναι, αλλά το τραγικό της ιστορίας αυτής είναι αυτό που θα πούμε τώρα. Τέλος πάντων, να θυμάστε απλώς το όνομα Ελπίδα Καλογεροπούλου. Εννοείται προς αποφυγή, γιατί μιλάμε για τη μουσική, καμιά σχέση με την Μαρία, με την Κάλλας, την οικογένεια Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας ήταν Καλογεροπούλου στο επώνυμο, αλλά είναι εντελώς συμπτωματικό. Καμία σχέση απολύτως, ούτε καταγωγής, ούτε συγγενική, ούτε τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει αυτή η διευκρίνηση. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, όπου άρχισε πια ο Καλομύρης, αφού είχε φύγει από την διεύθυνση, μάλλον ας το δούμε όπως είναι τώρα, από τη μουσική, εδώ ο Καλομύρης στο Παρίσι. Και είναι μια εξαιρετική
συναυλία του Καλομήρη, όπου παρουσιάστηκαν ραψουδίες για πιάνους, συνθέσεις πολύ, πολύ τέλειες εκτελεσμένες κτλ. Αλλά αυτό που θέλω λίγο, για λίγο σε αυτό να μείνουμε, κοιτάξτε λίγο από πιο κοντά την εικόνα αυτήν, από λίγο πιο κοντά. Η οδική συμβολή, δηλαδή το τραγούδι ας πούμε της εκδήλωσης, η οδική συμβολή είχε ανατεθεί στην κυρία Καλό και στον τενόρο κύριο Ξένο. Της πρώτης απαιτήθηκε η επανάληψη των δύο διαλαλητάδων από τα πρώτα έργα του κυρίου Καλομήρη, πρωτάκουστα στο Παρίσι σε δημόσια συναυλία. Η εκφραστικότητα και η απαγγελτική τέχνη της τραγουδίστριας μαζί με την πάντα εξαιρετική της φωνή προξένησαν μεγάλη εντύπωση στο ντόπιο ακροατήριο, αν και η μελωδία τραγουδήθηκε στη γλώσσα μας. Δηλαδή εννοεί ότι παρά το ότι τραγούδησε στα ελληνικά στο Παρίσι, εντυπωσιάστηκαν οι ακροατές. Καθήκον μας να προσθέσουμε πως την κυρία Καλό δεν χρωστεί ο κόσμος μονάχα το άκουσμά της, παρά και αυτή τη συναυλία του κυρίου Καλομήρη, γιατί πρέπει να τονίσουμε πως από καιρό, μήνες πριν έλθει ο μεγάλος μουσουργός, εκείνη μας εμπιστεύθηκε τα σχέδιά της να πραγματοποιήσει για την διεχθήνη έκθεση του Παρισιού αυτή τη συναυλία, συμβολή της ελληνικής καλλιτεχνίας. Λοιπόν, και είναι μια εκτεταμένη βέβαια κριτική. Θα μου πείτε τώρα, ας πάρουμε την εικόνα. Τι σχέση έχει η κυρία Καλό με την Ελένη Καλογεροπούλου? Είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά όταν φεύγοντας από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου πια για την Ευρώπη, θέλησε να κάνει κάποια καριέρα, όπως το καταλαβαίνετε, πολλά από τα ελληνικά επώνυμα είναι και μακρόσυρτα και δυσπρόφρετα στο εξωτερικό. Είπαμε πριν και η Καλογεροπούλου η Μαρία έγινε Κάλλας. Αυτή η Καλογεροπούλου η Ελένη έγινε Σπεράντζα Καλό. Επίσης τώρα δεύτερη, μην την μπερδέψετε με τη Σπεράντζα Φρανά, άλλη τελείωση ιστορία. Σπεράντζα Καλό. Αυτό ήταν το καλλιτεχνικό της ψευδόνυμο. Αυτή λοιπόν, γιατί σας είπα είναι τραγική αυτή της ιστορίας αυτής, θα μου πείτε ποιο είναι το τραγικό, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο? Όχι βέβαια. Αυτή λοιπόν, η Σπεράντζα Καλό, τους χρόνους του μεγάλου θριάμβου της στο Παρίσι, με δύο-τρεις μεγάλες συναυλίες και παρουσιάσεις των έργων του Καλομήρη, παντρεύτηκε, την είδε κάποιος γνωστός Γάλλος, ωραία κοπέλα ήταν νέα, και παντρεύτηκε έναν Γάλλο με το επίθετο Σεάιγ. Σεάιγ, όχι Σαράιγ, Σαράιγ ήταν στρατηγός πάλι, άλλος κοινούς Γάλλος και αυτός, αλλά όχι ο Σαράιγ. Σεάιγ ήταν το επώνυμα αυτού νου. Με αυτόν λοιπόν τον Γάλλο, η Καλογεροπούλου έκαμε και μια κόρη, την Σιμώνη. Σιμώνη Καλογεροπούλου Σεάιγ, δύο επώνυμα είχε αυτή. Και η Σιμώνη λοιπόν, η κόρη λοιπόν της τραγουδίστρας αυτής των συναυλιών του Καλομήρη ήταν αυτή, είναι αυτή. Αυτά δείτε τα λίγο, αυτή είναι από κοντά, αυτή είναι στο Παρίσι, η ίδια, η Ελένη Καλογεροπούλου, η μητέρα δηλαδή, δηλαδή η Σπεράντζα Καλό, αυτή που είδαμε ολόσωμη στην προηγούμενη φωτογραφία, ενώ η επόμενη αυτής, η κοπελίτσα αυτή, η κοπέλα αυτή, είναι η κόρη τώρα, η Σιμώνη, η Σιμών Σεάιγ Παύλα Καλογεροπούλου. Αυτή λοιπόν η κόρη, όταν ήταν 28 χρονών, ας πάρουμε την εικόνα, όταν ήταν 27 χρονών, συνδέθηκε στο Παρίσι με το αντιστασιακό κίνημα, όταν το Παρίσι το είχαν καταλάβει πλέον οι Γερμανοί. Το 43 συνδέθηκε με το ανταρκτικό, ας πούμε, το αντιστασιακό μάλλον, αυτή είναι η σωστή λέξη, το αντιστασιακό κίνημα των Γάλλων, των Μακί. Εις το οποίο ήταν μοιημένο ένα από τα μέλη της γαλλικής οικογένειας Σεάιγ. Μοίησε και την κόρη, αλλά κάποια στιγμή προδόθηκε η ομάδα αυτή. Προδόθηκε. Και πρώτη-πρώτη από την Γκεστάπο συνελήφθη η κόρη, η Σιμών. Την πιάνει λοιπόν η Γκεστάπο, η οποία, και σας το τονίζω, η Γκεστάπο, γιατί η Γκεστάπο ήταν η πιο σκληρή ανακριτική υπηρεσία της Γερμανίας. Geheime Stadt Polizei, αυτά είναι τα αρχικά της Γκεστάπο, αρπάζει το κορίτσι η Γκεστάπο και
μετά από φρικώδη βασανιστήρια για να αποκαλύψει και τα άλλα μέλη του, της ομάδος αυτής, δεν τα απεκάλυψε και για περαιτέρω είδαν και απόειδαν ότι δεν ομολογεί, δεν λέει, δεν καταδίδει, τη στείλανε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως, στο οποίο, στο Ράβενσμπουργκ. Σε αυτό το στρατόπεδο συγκεντρώσεως η διαβίωση ήταν τόσο σκληρή που το κορίτσι πέθανε. Έτσι χάθηκε δηλαδή η κόρη, η οποία κόρη ήταν και αυτή, ενώ ήταν νεαράς ηλικίας, είχε δώσει και αυτή δείγματα μεγάλης τεχνικής στο τραγούδι, και το 1945 στο στρατόπεδο αυτό πέθανε. Τώρα πέθανε από τις κακουχίες, τη σκοτώσανε και τα λοιπά. Κανείς δεν ξέρει. Όπως για χιλιάδες που οι Γερμανοί, άλλους μετά από βασανιστήρια, άλλους μετά από φωτιές στους φούρνους, άλλους, εκατομμύρια ανθρώπους σκοτώσαν οι Γερμανοί. Τέλος πάντων, ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση περί Γερμανών και γερμανικού λαού. Αυτό ήταν το τέλος της ημώνης. Το τέλος της ημώνης συνδέεται άμεσα και με ένα μεγάλο και εκτεταμένο έργο του Καλομύρη, το οποίο ως έργο, τουλάχιστον για όσους παρακολουθούν και ασχολούνται με τη μουσική, είναι γνωστός τίτλος, αλλά ίσως δεν είναι τόσο γνωστή ο τίτλος του, το αυτό του, για δείτε λίγο, Εθνική Λυρική Σκηνή, Ο Θάνατος της Ανδριωμένης. Βλέπετε, χορόδραμα. Ο Θάνατος της Ανδριωμένης είναι ένας διθύραμβος, ας πούμε, μια οδή σε αυτήν την αδικοχαμένη κόρη της πρώτης, ας πούμε, ερμηνεύτριας του Καλομύρη. Τέλος πάντων, ας πάρουμε την εικόνα, γιατί καμιά φορά έχουν σημασία, γιατί λέμε αυτός είναι μεγάλος μουσικός, ο άλλος μεγάλος επιστήμονος, ο τρίτος μεγάλος μαθηματικός. Αυτοί όλοι είναι έτσι που τα λέμε και γι' αυτό τους φέρνουμε ξανά στη μνήμη μας και τα λοιπά. Αλλά ξεχνούμε καμιά φορά ότι προεχόντως είναι άνθρωποι με κάποια ιστορία από πίσω τους, με κάποιες οικογενειακές σχέσεις, με κάποιες... όταν λοιπόν από εδώ και πέρα βλέπουμε, γιατί τα έργα του Καλομύρη πολλές φορές έρχονται και επανέρχονται, όταν δούμε, ας πούμε, τον Θάνατο της Ανδριωμένης σε κάποια αίθουσα, σε κάποιο θέατρο κτλ., να ξέρουμε ότι δεν είναι μια φανταστική Ανδριωμένη που την φαντάστηκε ο Καλομύρης, είναι η κόρη αυτή λοιπόν της Ελένης Καλογεροπούλου που σκοτώθηκε στο Ράβενσμπουργκ. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Στην επόμενη εικόνα λοιπόν, μια από τις πάρα πολλές, δεν θα τις δείξουμε επειδή τυχαίνει στο αρχείο, το οποίο, ένα μικρό αρχείο εκεί πέρα που έχω, να έχει πάρα πολλές πρωτότυπες και κριτικές του Καλομύρη της επομένης μέρας που γίνεται η συναυλία. Αυτή εδώ πέρα, συναυλία έργων Καλομύρη, και κοιτάξτε λίγο, μια μόνο σειρά, ας το πάρουμε γιατί είναι έτσι που είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Χήμαρος εμπνεύσεως, ποτάμι κυλούν οι ελληνικές μελωδίες, θλιβερές, χαρούμενες, παθιάρικες, νοσταλγικές, ηρωικές, απαθανατίζοντας την ελληνική λεβεντιά. Αυτό που σας έλεγα στην αρχή λοιπόν της εκπομπής, την ελληνική λεβεντιά. Η ορχήστρα δίνει εικόνες ολοζώντανες με τα λαμπρά της χρώματα και ο τεχνίτης που τα συναρμολόγησε, ο τεχνίτης που ανέπτυξε με τέτοια πνεύμα σε θέματα που την παγόρευσε η καρδιά του, πρέπει να είναι μεγάλος, πολύ μεγάλος. Το κημητήρι στη βουνοπλαγιά, άλλο βέβαια έργο. Και λέει πολλά, συνεχίζει και λέει πολλά για ένα από τα έργα που παρουσιάστηκαν εκείνη τη βραδιά. Και ας δούμε και την επόμενη εικόνα. Δείτε εκεί. Ο μεγάλος μουσουργός μας, Μανώλης Καλομύρης. Και ο μουσικοκριτικός κύριος Μάντακας δίνει μια σχέση. Αυτό είναι από νεότερο βέβαια δημοσίευμα. Ο μεγάλος και τα λοιπά, ο μουσικοκριτικός κύριος Μάντακας δίνει μια σχηνογραφία της ζωής και του έργου του εθνικού μας μουσικοσυνθέτου. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο και γράφει κάπου, για να δούμε, πάλι μια σειρά να δούμε μόνο, ο Μάντακας, ο Γιάννης Μάντακας, αυτός δε, ας πάρουμε την εικόνα, να πω και μια ευτυχή συγκυρία, ο Γιάννης ο Μάντακας ήταν διευθυντής της πανεπιστημιακής χοροδίας, της μεγάλης πανεπιστημιακής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν εγώ και οι συνομιλικοί μου ήμασταν ακόμα μέσα στα έτη τα πρώτα, τα φοιτητικά, δηλαδή ευτυχήσαμε να τον ζήσουμε στις
χοροδίες και στις, σε ό,τι είχε σχέση με τη μουσική του Γιάννη του Μάντακα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και θυμάται λοιπόν και μεταφέρει εδώ ο Μάντακας κάτι το οποίο ήθελα να το βρω και δεν το βρίσκα χτες για να σας το δείξω, αλλά βρίσκοντας τούτο αναφέρεται ο Μάντακας αυτό και έτσι θα το δούμε με δύο λέξεις πάλι. Είναι λοιπόν το πρόγραμμα της πρώτης συναυλίας του Καλομήρη το 1908 στην Αθήνα. Καλοκαίρι έγινε, 11-12 Ιουνίου στην Αθήνα. Λοιπόν, ο συνθέτης που πρωτοπαρουσιάζει σήμερα μικρό μέρος της αρχής του έργου του ονειρεύτηκε να φτιάξει μια αληθινά εθνική μουσική βασισμένη από τη μια μεριά στη μουσική των αγνών μας δημοτικών τραγουδιών και στολισμένη από την άλλη με όλα τα τεχνικά μέσα που μας χάρισε η αδιάκοπη εργασία των προσδεμένων στη μουσική λαών και πρώτα-πρώτα των Γερμανών, Γάλλων, Ρώσων και Νορβηγών. Και αυτό πρέπει να είναι ο σκοπός κάθε αληθινά εθνικής μουσικής. Να χτίσει το παλάτι που θρονιάζει η εθνική ψυχή. Τώρα, αν για το χτίσιμο του παλατιού μεταχειρίστηκε ο τεχνίτης και ξένο υλικό κοντά στον τόπιο, δεν βλάφτει. Φτάνει το παλάτι του να είναι θεμελιωμένο σε ρωμαϊκή γης καμωμένο για να το πρωτοχαρούνε ρωμαϊκά μάτια. Για να λογαριάζεται καθαρό αίμα ρωμαϊκό παλάτι. Βλέπετε πώς αυτό προφανώς το έγραψε ο ίδιος ο Καλομήρης, το πρώτο πρόγραμμα της πρώτης συναυλίας του. Βλέπετε πόσο αρμονικά συντεριάζεται, δηλαδή ούτε ένα είδος προγονοπληξίας, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ότι μόνο τα δημοτικά και μόνο τα ελληνικά, αλλά ούτε και η δουλική απομίμηση των ξένων προτύπων, είτε λέγεται επτανησιακή σχολή, είτε γερμανική, είτε οποιαδήποτε. Βλέπετε τι λέει εδώ, φαντάζομαι ο ίδιος ο Καλομήρης το έγραψε αυτό σε εκείνη τη συναυλία, ότι θα χτίσουμε το ρωμαϊκό παλάτι της μουσικής χρησιμοποιώντας εκτός από τα δικά μας υλικά και ό,τι καλύτερο υπάρχει από την ξένη μουσική. Αυτή είναι δηλαδή μια ισορροπημένη προσέγγιση των πραγμάτων και σε πολλές άλλες εκφάνσεις του δημόσιου βίου. Δείτε λίγο και ένα... Αυτό είναι η Εστία, η εφημερίδα Εστία της 20ης Ιουνίου του 1932, όπου γράφει εκεί, λίγο πιο μπροστά από εκεί, για να δούμε, η γιορτή της νίκης λοιπόν το 32, ανέβηκαν οι Πέρσες του Εσχύλου και τα λοιπά, και εκεί που είναι οι γραμμές. Οι γραμμές τις οποίες τράβηξα για να το δείτε πιο εύκολα. Εδίδοντο προς τιμήν αυτών, οι Πέρσε και εξετελέστη δια πρώτην φοράν υπό του κυρίου Καλομήρη διασκευή του ύμνου τη υπερμάχο στρατηγό. Βλέπετε λοιπόν, εκτός από τη δημοτική μουσική, βέβαια δεν θα προχωρήσουμε πολύ σε αυτή την σύνδεση με το δημοτικό τραγούδι και την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική κτλ. Αλλά βλέπετε ότι πήρε τα ακούσματα της βυζαντινής μουσικής. Για την οποία, να σπάρουμε την εικόνα, για την οποία η βυζαντινή μουσική θα μπορούσε κανείς πάρα πολλά να πει, εξίσου ενδιαφέροντα, αλλά ο σταθμός μας εδώ, θα το έχετε βέβαια παρατηρήσει, πάρα πολλές εκπομπές έχει κάνει και συνεχίζει για τη βυζαντινή μουσική. Ο Καλομήρης λοιπόν διέγνωσε την αξία και αυτής της πλευράς. Και πολλά άλλα δημοσιεύματα σας λέω, αλλά επειδή πρέπει κανείς να μείνει στα παλιά, γι' αυτό τα ξεπερνάμε και κάπως έτσι πιο γρήγορα. Ο Καλομήρης πια είχε γίνει γνωστός, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, αναμνήσεις από την πόλη, μία επίσης εφημερίδα Παμπάλα, αναμνήσεις από την πόλη, όπου εκεί δόθηκε, για κοιτάξτε το κείμενο λίγο από πιο κοντά αυτής της στήλης, κοιτάξτε από πιο κοντά το κείμενο που θα μας το δείξουν τώρα οι τεχνικοί μας. Και προσέξτε εκείνα που είναι υπογραμμισμένα με κόκκινες γραμμούλες. Για να δούμε στην επόμενη εικόνα. Βλέπετε αριστερά τις κόκκινες γραμμούλες. Μια ημέρα, για την πόλη λέμε τώρα. Κυριαρχούσε η ρωμιοσύνη στην πόλη, όπως θα συνέβαινε και αν η Τουρκία τις συνθήκες των Σευρών έμεινε εκείνη. Λοιπόν, μια ημέρα ο ελληνικός εκεί τύπος έγραψε ότι ήλθε από τα Αθήνα η στρατιωτική μπάντα, η φιλαρμονική, με μαέστρο το συνθέτη Μανώλη Καλομήρη, και το ότι την επομένη θα περνούσε, ορίζεται και η ώρα, από τον κεντρικό ίσιο δρόμο του Σταυροδρομίου. Η είδηση έγινε γνωστή σε όλη την πόλη και γέμισε με κόσμο το Σταυροδρόμι την ορισμένη ώρα, ο δε κεντρικός του δρόμος με ελληνικές σημαίες. Γεμίσαν με άτομα τα παράθυρα οικοδομών του, τα σαχνησιά τους. Ακούστηκε η μουσική.
με δάκρυα συγκινήσεως στα μάτια, την νίκουε το πλήθος εκείνο των ραγιάδων. Έπαιζε το «Μαύρη η νύχτα στα βουνά», που το ήξευρε, ποτέ όμως δεν ετόλμησε να το τραγουδήσει. Άλλη παρόμοια συγκινητική μέρα για τη Ρωμιοσύνη αυτή τη πόλη κτλ. Και αναφέρεται σε άλλη. Σκεφτείτε λοιπόν, η μπάντα, η στρατιωτική ελληνική, να παρελάβει παίζοντας το «Μαύρη η νύχτα στα βουνά», βέβαια διασκευή φυσικά του Καλομύρη. Ας δούμε την επόμενη λίγο εικόνα. Να σας πω κάτι. Βλέπετε εκεί αφιερωμένοι, δείτε ένα πράγμα πρώτα πριν σας πω το κάτι. Στη μέση της, του προγράμματος αυτού, η συναυλία αυτή είναι αφιερωμένη αφιερωμένη του μεγάλου δασκάλου της Ρωμιοσύνης, Γιάννη Ψυχάρη. Ας πάρουμε προς στιγμή την εικόνα, αλλά μην την σε ένα λεπτό θα την ξαναζητήσουμε. Λοιπόν, τι έγινε εδώ πέρα. Ο Καλομύρης ήταν ένας χαρακτήρας εκρηκτικός, όσο εκρηκτικός ήταν στη μουσική, ήταν και σ' όλα. Και ασπάστηκε αμέσως και χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς καμία επιφύλαξη το κίνημα του δημοτικισμού. Θα μου πείτε, κακό ήταν αυτό. Καθόλου κακό δεν ήταν. Και καλό ήταν. Αλλά ασπάστηκε τις ακραίες θέσεις του Ψυχάρη στη γλώσσα. Βέβαια, όσο ο Καλομύρης, η αλήθεια είναι, δεν είχε γνώσεις ούτε σπουδές γλωσσολογίας ή φιλολογίας και τέτοια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ασπάστηκε τον Ψυχάρη. Και έκανε και αυτήν αφιερωμένη στον Ψυχάρη. Αλλά, για να καταλάβετε αυτό που σας λέω, ότι άκρητα και χωρίς, ας πούμε, δεύτερη σκέψη, προχώρησε σε ακραίες κι αυτός εκδοχές της γλώσσας, είναι αυτό που δεν το προσέξατε, γι' αυτό παρεκάλεσα τους τεχνικούς μας να την κρατήσουν την εικόνα, θα το προσέξετε τώρα. Κοιτάξτε, όχι στην προηγουμένη. Στην προηγουμένη, γι' αυτό είπα να την κρατήσουμε λίγο με το πρόγραμμα. Αν μπορούμε να τη γυρίσουμε αυτή που βλέπαμε πριν, με το πρόγραμμα. Αν μπορούμε. Θα δείτε τώρα, είναι αμέσως προηγουμένη που μόλις τώρα, όχι αυτή την παρέλαση, η αμέσως προηγουμένη που είδαμε, που λέει πρόγραμμα. Λοιπόν, πρόγραμμα, λοιπόν, Μανώλης Καλομύρης. Κοιτάξτε τώρα κάτι που ίσως δεν θα το πιστεύετε, δεν θα το πιστεύετε, σας το έλεγα με τα λόγια, γι' αυτό παρεκάλεσα τους τεχνικούς μας να το γυρίσουν πίσω, να το δείτε με τα μάτια σας. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν ο Καλομύρης. Όπως ξέρετε, τα έργα αυτά, τα συμφωνικά και τα σχετικά, αρχίζουν με το πρελούδιο το λεγόμενο. Λοιπόν, την εισαγωγή, τις πρώτες ας πούμε νότες του πρελούδιο που εισάγει στην όλη. Πρώτον λοιπόν, τι λέει εκεί πέρα, πρωτοβάρεμα. Πρωτοβάρεμα, το πρελούδιο λοιπόν, το λέει ο Καλομύρης ο ίδιος τώρα, πρωτοβάρεμα. Ότι βαράνε τα όργανα για πρώτη φορά, έτσι. Ένα μέρος λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι, λέγεται νυχτερινό. Πώς το γράφει ο Καλομύρης, νυχτιάτικο, το βλέπετε εκεί πέρα. Νυχτιάτικο. Βλέπετε στην τρίτη, τέταρτη σειρά κάπου εκεί, νυχτιάτικο. Και κάπου παρακάτω τη μετεγγραφή, για κοιτάξτε, κάτω από τη λέξη Γιάννη Ψυχάρη στο μέσον, λέει βόλεμα για ένα πιάνο από το συνθέτη. Βόλεμα είναι, ας πούμε, αυτό θα το λέγαμε ίσως η μετεγγραφή, ας πούμε, με την ευρία αυτή τώρα στη μουσική μετεγγραφή. Βόλεμα για ένα πιάνο από τον συνθέτη. Δεν είναι, σας είπε ο Καλομύρης, είναι μεγαλοφία στη μουσική, γι' αυτό είναι παγκίνος γνωστό, έστω και ως όνομα απλώς, αλλά δεν μπορούμε να λέμε πρωτοβάρεμα το πρελούδιο και νυχτιάτικο και βολεμένο το πιάνο και ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, είναι μια, γι' αυτό σας είπα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπουμε και τα παραλυπόμενα της ιστορίας ενός προσώπου και όχι μόνο τα ληξιαρχικά γεννήθηκε εδώ και μεγάλος γη και πέθανε αλλού. Τέλος πάντων, αυτό ήταν λοιπόν ένα που έμεινε στην ιστορία αυτό το πρόγραμμα με το πρωτοβάρεμα. Λοιπόν, ας πάρουμε την... Σας είπα προηγουμένως ότι ο Καλομύρης ήταν εκρηκτικός χαρακτήρας. Τον έπεισε ο Ψυχάρης, τον πλησίασε και τα λοιπά. Κάποια στιγμή τον πλησιάζει η κυβέρνηση. Και του λέει, η οποία κυβέρνηση, ας πούμε, στο θέμα και το γλωσσικό και τα λοιπά, και όπως ίσως και όλες, η κυβέρνηση ήταν πιο συντηρητική φυσικά από τον Ψυχάρη και τα λοιπά. Τον πλησιάζει η κυβέρνηση και του λέει, τόσο μεγάλος μουσικός που είσαι, τόσο αυτός, να πούμε, προβεβλημένος διεθνώς και τα λοιπά και τα λοιπά, θέλουμε να γίνεις αρχηγός, διευθυντής, αρχηγός τέλος πάντων, των στρατιωτικών μουσικών της Ελλάδος. Και σε κάνουμε συνταγματάρχη. Σε βαφτίζουμε συνταγματάρχη και να είσαι συνταγματάρχης αρχιμουσικός της χώρας.
παρένθεση για να το συνδέσετε με κάτι που είδαμε πριν. Είδατε προηγουμένως που έλεγε παρελάβει η στρατιωτική μπάντα μέσα στην πόλη και συγκινεί το κόσμο και κάνει κεράνι με επικεφαλής τον Καλομήρη. Πώς βρέθηκε ο Καλομήρης επικεφαλής του στρατού, της στρατιωτικής, όχι του, συγγνώμη, όχι του στρατού, λάθος, της μπάντα, της μουσικής του στρατού. Πώς βρέθηκε ο Καλομήρης, με αυτό που σας είπα. Τον πλησιάζει λοιπόν το κράτος, το Υπουργείο και ο Καλομήρης, ασμένος, ευχαρίστος, σαν μια προσφορά στην πατρίδα του, το δέχεται. Και γίνεται λοιπόν συνταγματάρχης αρχιμουσικός του στρατού, κάτι που επίσης δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό. Βλέπετε εδώ πέρα. Παρελάβει λοιπόν 27 Τρίτου στην κηδεία του Βενιζέλου, ο πρώτος ο συνταγματάρχης είναι ο Καλομήρης. Με στολή συνταγματάρχου. Δεν έμεινε πολύ ως αρχηγός του στρατού, διότι πλέον η θέση του είχε γίνει πια διεθνώς γνωστός κτλ. Βοήθησε όσο μπόρεσε να βοηθήσει και μετά δεν παρέμεινε στο στρατό. Ας δούμε την επόμενη εικόνα, όπου εδώ είναι το πρόγραμμα, μια που μιλήσαμε για προγράμματα δηλαδή, δείτε όσο μπορείτε και να το διαβάσετε, γιατί λέω όσο μπορείτε, δεν ξέρω, ο Μιλόν δεν γνωρίζει την ρωσική γλώσσα. Φαντάζομαι και πολλοί από εσάς δεν την γνωρίζετε, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό η ρωσική γλώσσα, ότι έχει πάρα πολλά γράμματα, τα 9 δέκατα των γραμμάτων της ρωσικής γραφής είναι ελληνικά. Είναι ελληνικά. Πέραν του ότι δείτε λίγο τη λέξη κονσέρτο με τα μεγάλα γράμματα, αλλά δείτε και κάτω Μανώλης Καλομήρης, αλλά εκείνο που είναι πραγματικά απίστευτο να δεν το δει κανείς με τα μάτια του είναι η λέξη πρόγραμμα. Κοιτάξτε τη λέξη πρόγραμμα. Βλέπετε, αυτά είναι ρωσικά τώρα. Έχουν πολύ μεγάλη συγγένεια στη γραφή τουλάχιστον. Βέβαια, προφορές και τέτοια είναι τελείως διαφορετικά αυτές οι γλώσσες, αλλά εδώ λοιπόν είναι στο Χάρκοβο. Στο Χάρκοβο, όπου επίσης έδωσε μεγάλες συναυλίες, όπου δίδασκε. Το Χάρκοβο ήταν η ρωσική πόλη, στη μουσική σχολή της οποίας δίδασκε μαζί με τη γυναίκα του. Λοιπόν, και αυτό σώζεται το πρόγραμμα, ένα από τα προγράμματα αυτά. Και δείτε και την αφιέρωση, ας δούμε λοιπόν την επόμενη εικόνα. Στην επόμενη εικόνα είναι η αφιέρωση του Παλαμά στο πρόσωπό του. Εδώ ήδη ο χείρος, ο Κωστής Παλαμάς, επειδή ακριβώς πήρε πολλά από τον Παλαμά, δείτε, όπου τελικά διεύθυνε και το οδείο, το κρατικό οδείο των Αθηνών. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα, η οποία είναι το κρατικό οδείο των Αθηνών. Πριν λίγα χρόνια, έτσι ήτανε, όπου τότε είχε γίνει μία, στο οδείο, ας πάρουμε την εικόνα, είχε γίνει ένα περιστατικό από αυτά που χαρακτηρίζουν την ελληνική δημόσια διοίκηση. Στο δύο εκείνα τα χρόνια, διευθυντής ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Και δείτε λίγο, ας δούμε αν φαίνεται από εκεί. Ο Αλέξανδρος Κατακουζινός, ένας μεγάλος μουσικός, της γνωστής βέβαια οικογένειας των Κατακουζινών, αλλά αυτός μουσικός, πολύ μεγάλος. Η κυβέρνηση τότε, ας πάρουμε την εικόνα, η κυβέρνηση τότε θέλησε να βάλει έναν δικό της για ρουσφετολογικούς καθαρά λόγους και έβαλε έναν Νάζο. Αυτός ο Νάζος ήταν μουσικός φυσικά, δεν μπορούσε να βάλει διευθυντή του κρατικού οδείου μη μουσικό, ο άνθρωπος ήταν μουσικός, αλλά δεν είχε καμιά σχέση με τα μεγέθη αυτά για τα οποία μιλάμε. Ή τον Κατακουζινό ή τον Καλομήρη αυτούς. Και το οδείο, ενώ τότε ήταν η εποχή που μπορούσαν να πεταχτούν μπροστά και γρήγορα πολλοί νέοι Έλληνες μουσικοί, με το να βάλουν τον Νάζο, έναν άνθρωπο μετριότατο στο επάγγελμα αυτό ή στην τέχνη αυτήν τέλος πάντων, και δυσκόλεψε πάρα πολύ ο Νάζος και τον Καλομήρη. Δηλαδή, ένα άλλο χαρακτηριστικό των ανθρώπων μετρίας ικανότητος είναι ότι δεν παρεμποδίζουν και τους άλλους να προκόψουν. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια, έτσι, δεν είναι ευχάριστο κομμάτι της ιστορίας αυτής που συναρτάται με τον Νάζο και τον Καλομήρη, γι' αυτό ας το περάσουμε λέγοντας μόνο αυτό που είπαμε για να μην θεωρηθεί ότι κρύβουμε και τίποτα και τα δυσάρεστα, απλώς δεν είναι έτσι ευχάριστο να μένει κανείς αυτά. Παρά τα αυτά, για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Βλέπετε, υπάρχει ολόκληρο βιβλίο, τόσα πολλά έργα έχει ο Καλομήρης, που υπάρχει ολόκληρο βιβλίο, κατάλογος έργων, βλέπετε, Μανώλη Καλομήρη. Ένα-δυο από αυτά να δούμε, έτσι για την ιστορία. Για κοιτάξτε, από αυτά που σας είπα, Μανώλης Καλομήρης, οι παρτιτούρες αυτές, Μανώλης Καλομήρης, τραγούδι για μια φωνή με πιάνο. Δείτε λίγο την επόμενη, Νησιώτικες,
Ας την πάρουμε, δείτε το. Αυτές είναι, ας το δούμε και από εδώ. Αυτές είναι παμπάλες παρτιτούρες του Καλομύρη. Βεβαίως όλα αυτά υπάρχουν και σε σύγχρονες εκδόσεις. Δηλαδή, εάν κάποιος θελήσει να παρουσιάσει ένα έργο του Καλομύρη, δεν είναι υποχρεωτικό, ούτε είναι αναγκαίο να ανατρέχει σε εκδόσεις 100 χρόνων πριν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και τα παλιά του, τουλάχιστον ισχύρα του ομίλου, και τα καινούργια στους μουσικούς εκδοτικούς οίκους. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Εδώ είναι από το ανέβασμα το δαχτυλίδι της μάνας του Περιβόητο. Θυμάστε που ο ίδιος ο Καλομύρης έλεγε πως από τα κούσματα της γιαγιάς του κτλ. Το δαχτυλίδι της μάνας είναι αυτό. Οπότε, κρατώντας το ένα λεπτό εκεί για να δείτε ονόματα ξεχασμένα παλιών και μεγάλων καλλιτεχνών, είναι οι κυρίες Ελένη Γκάγκα, Λέλα Ζωγράφου και Μορφωνιού και ένας τενόρος γνωστός τότε, ο Μιχάλης Χελιώτης. Σε αυτή την εμφάνιση, την ορχήστρα διεύθυνε ο Μητρόπουλος, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, αυτός για τον οποίον σε λίγο, ένας πολύ μεγάλος διεθνούς φήμης επίσης μουσικός, σε λίγο θα πούμε κάποια λόγια. Θα προλάβουμε μάλλον, για να δούμε. Ίσως μπορεί να δικήσουμε σήμερα τον Σκαλκότα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, ο Καλομύρης, λοιπόν, είπαμε ελάχιστα έργα, δεν είναι αυτά που έγραψε ο Καλομύρης, έγραψε εκατοντάδες άλλα. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Οπότε πια, αυτό που θυμούνται περισσότερο οι Έλληνες, ακόμα και αυτοί που ασχολούνται ειδικότερα με τη μουσική, είναι η εικόνα αυτού του ανθρώπου, δηλαδή σε μεγάλη ηλικία. Και ας δούμε και την επόμενη εικόνα, την επόμενη φωτογραφία εννοώ. Εδώ είναι με την εγγονή του, η κόρη του είναι η Κρίνιο Καλομύρη, αν ξέρετε το όνομα και το ακούτε, είναι η Κρίνιο Καλομύρη και η εγγονούλα του τότε, μικρό κοριτσάκι, σήμερα είναι μεγάλη, είναι η Χαρά Καλομύρη. Ίσως ακούτε τα ονόματα αυτά. Ο παππούς τώρα και πατέρας της Κρίνιος δεν ζει, ο Καλομύρης για τον οποίο μιλάμε. Και μία, ας πούμε, παράμετρος της σύντομης αυτής ιστορίας, δείτε την επόμενη εικόνα, τον τελευταίο καιρό ήταν Κλινήρης. Εδώ ίσως και δεν, δηλαδή αν κανείς δεν αν ξαφνικά βλέπατε αυτή τη φωτογραφία, με κανέναν τρόπο δεν θα πιστεύετε ότι είναι ο Καλομύρης. Λοιπόν, τι είναι αυτό που κρατάει τώρα? Ένα μεγάλο τετράδιο βλέπετε εκεί πέρα και γράφει με το στυλογράφο. Βέβαια, η ασθένειά του εννοείται ήταν σωματική, δεν είχε άνθρωπος τίποτα και πέθανε τελικώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ξαπλωμένος στο κρεβάτι αυτό της ασθένειας, ας το πούμε, προσπαθούσε, ας πάρουμε την εικόνα, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τελειώσει ένα έργο πελώριο, ένα ορατόριο μεγάλο, το Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Και έλεγε κάπου, λοιπόν, αλλά ας μην τώρα το ψάξουμε τώρα. Τέλος πάντων, έλεγε κάπου, θα σας το πω με δικά μου λόγια, ότι αισθάνομαι, λέει, όπως και ο Κύκνος, που όταν, προσθανόταν βέβαια προφανώς το τέλος του, πως όπως ο Κύκνος όταν δηλαδή φτάνει στο τέλος του, εκφέρει ή εκπέμπει το καλύτερό του, την καλύτερη του φωτοκύκνονάσμα και τα λοιπά, έτσι αισθάνομαι και εγώ με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, αυτήν την που έγραφε σε αυτό το μεγάλο βιβλίο, θα είναι το καλύτερό μου αλλά το τελευταίο μου. Και μέσα στους πόνους, εκείνον τον καιρό δεν ήταν και τόσο αυτού του είδους τις ασθένειες και τα αναλγητικά και οι μορφίνες και τα τέτοια που υπάρχουν σήμερα. Τέλος πάντων, μέσα στους πόνους, μέσα στη δυσκολία της ασθένειας της μεγάλης αυτής και δύσκολης, έγραφε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που 15 χρονών έκανε συνθέσεις, συνέθετε, μέχρι που έκλεισε τα μάτια του, συνέθετε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα το βρούμε αυτό, κάποια στιγμή, να μην σας καθυστερήσω τώρα. Και δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα. Εδώ
για να κάνουμε και αυτό που λένε καμιά φορά στην τηλεόραση, τη γέφυρα τη λεγόμενη, εδώ καθήμενος μπροστά-μπροστά, είναι βέβαια ο Καλομύρης. Αριστερά είναι ο Βάρβουγλης, Μάριος Βάρβουγλης, πολύ γνωστό όνομα. Στη μέση, όρθιος με τα χέρια έτσι σταυρωτά κτλ. Είναι ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο άλλος γίγαντας της ελληνικής μουσικής, και στο άκρο με το χέρι στη τσέπη, άκρο δεξιό, είναι ο Εμίλιος Ριάδης. Δηλαδή Μάριος Βάρβουγλης, Μητρόπουλος, Εμίλιος Ριάδης και Μανώλης Καλομύρης. Οι μεγάλες αυτές προσωπικότητες. Λέγοντας, ας πάρουμε την εικόνα αυτήν, λέγοντας αυτά τα λίγα λόγια, διότι μια ζωή ολόκληρη του Καλομύρη δεν λέγεται μέσα σε μια ώρα, αλλά έτσι ακροθυγώς και με την ελπίδα ή τη σκέψη, την υπόδειξη, ακόμα επιτρέψτε μου τη λέξη, ότι όποιος θελήσει, ιδίως ασχολούμενος με τη μουσική, να αναζητήσει περισσότερα για τον Καλομύρη, μπορεί να του κάνει, γιατί είναι τεράστια η βιβλιογραφία η σχετική με αυτόν. Απλώς σήμερα προτιμήσαμε να μείνουμε και σε κάποια τελείως άγνωστα πράγματα που δεν απαντώνται στη βιβλιογραφία. Λέμε λοιπόν ότι εκείνα τα χρόνια, νεότερος βέβαια, νεότερος του Καλομύρη, ήταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ένας μαέστρος, αντίστοιχος, για να πω και μια λέξη για τους νεότερους μουσικούς, αντίστοιχος σε κύρος, σε όνομα, σε φήμη κτλ. Του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Ας πούμε, ο Φον Κάραγιαν της εποχής του ήτανε. Ίσως και κατά τι παραπάνω, όπως θα δούμε τώρα, όσο προλάβουμε και όσο. Λοιπόν, αυτά είναι ανεξάντλητα θέματα, ανεξάντλητα θέματα που δεν μπορεί κανείς σε μια εκπομπή. Αλλά απ' την άλλη πάλι, καμιά φορά όταν λίγο έτσι προβληματίζομαι πώς να τα περάσει κανείς αυτά σε μια ώρα και σε μισή ώρα, παρηγοριέμαι, ας πούμε, με ανακουφίζει σκέψη ότι από το τίποτα, από το ολότελα και το λίγο καλό είναι. Καλό είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτός λοιπόν ήταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο οποίος, ας δούμε λίγο. Αυτός είναι ο Δημήτρης Μητρόπουλος, σε ώρα, σε στιγμή που διευθύνει εδώ τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, εδώ διευθύνει στη Μινεάπολη. Η Μινεάπολη είναι μια μεγάλη αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι της Νέας Υόρκης, όπου έμεινε καμιά δεκαριά χρόνια και στη Μινεάπολη. Τέλος πάντων, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτός γεννήθηκε επίσης από πλούσια οικογένεια. Εδώ είναι παιδάκι. Ο πατέρας του ήταν δερματέμπορας. Πουλούσε δέρματα και ήταν πολύ ευκατάστατος. Και ήθελε, όπως και ο άλλος ο γιατρός, ο Καλομύρης, ήθελε το παιδί του να γίνει δερματέμπορας. Αυτό το παιδί όμως, εννοείται ότι το έστειλε και αυτός το παιδί σε οδείο, στην Αθήνα τώρα αυτός, όχι στη Σμύρνη, το έστειλε σε οδείο, ας πάρουμε την εικόνα βέβαια, το έστειλε σε οδείο κατά τα, όχι μόνο κατά τα ιωθώτα, κατά τα αναγκαιούντα των χρόνων εκείνων, να μάθει και μουσική. Και διεπιστώθη ότι ο Μητρόπουλος ήταν αυτό το ταλέντο που στη συνέχεια ξετυλίχθηκε. Όταν απεφάσισε κάποια στιγμή εγκαίρως να παρατήσει τις ιδέες για εμπόριο δερμάτων και για τέτοια, ο πατέρας του συμφώνησε. Ήθελε να τον κάνει βέβαια αυτό που ήθελε, αλλά φαίνεται ήταν και ανοιχτό μυαλό ο πατέρας. Και τον έστειλε έξω. Και σώζονται και φωτογραφίες από πολύ πριν γίνει διάσημος. Είναι, ας πούμε, το 1920 εδώ πέρα, στις Βρυξέλλες. Εκείνα τα χρόνια βέβαια, για να ακολουθήσει κανείς ανώτερες σπουδές, έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στη Γερμανία ή στην Αμερική. Και σώζεται και μια, ας την πάρουμε αυτήν, σώζεται και μια ίσως συμβολική φωτογραφία από την θέληση την μεγάλη του Μητρόπουλου να διακριθεί. Μια συμβολική φωτογραφία, ήταν από τους λίγους που τα χρόνια εκείνα μπόρεσε και ανέβηκε, εδώ είναι ο Μητρόπουλος, στην κορυφή του Ολύμπου, την ονομαζομένη Μύτικα, μια ανάβαση που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη ακόμα και σήμερα, και έχουν χαθεί εκεί πέρα άνθρωποι από ατυχήματα, από παγωνιά, από κατολιστήσεις, από τέτοια, στο Μύτικα του Ολύμπου. Βλέπετε εδώ στη δεκαετία του 30, που προφανώς ούτε σωστικά υπήρχαν, ούτε ελικόπτερα να πάνε να τους πιάσουν, να τους πάρουν, να γίνει τίποτα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, κατάφερε και ανέβηκε στην κορυφή του Ολύμπου. Ίσως να ήταν και σημαδιακό για την κατάκτηση κάποιων κορυφών. Ο Μητρόπουλος είχε την τύχη να συνεργαστεί
με πολύ μεγάλους μουσικούς και αυτός. Και έτσι διδάχθηκε τόσα πολλά που επελέγει για αυτές τις θέσεις που επελέγει. Δείτε έτσι χαρακτηριστικά και μόνον, δεν θα μπούμε σε αυτό το κομμάτι, εδώ συνεργάζεται με τον Γεχούντι Μενουχίν. Τον ξέρετε τον Γεχούντι Μενουχίν, ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες και είναι, αυτές είναι οι πιο πρόσφατες. Αυτές είναι εικόνες της δεκαετίας του 50 με τον Γεχούντι Μενουχίν. Ο Μητρόπουλος δίνησε χοντρικά έτσι τρεις περιόδους. Από το 24 μέχρι το 38 ήταν στην Ελλάδα. Από το 38 μέχρι το 48, γι' αυτό σας είπα πριν καμιά δεκαριά χρόνια όπως το υπολόγισα, στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών και από το 48 μέχρι την ημέρα του θανάτου του στη Νέα Υόρκη. Βεβαίως, όταν λέμε την τάδε δεκαετία στη Μινεάπολη, την άλλη στη Νέα Υόρκη κτλ., εννοούμε ότι αυτή εκεί είχε την διευθυντική θέση της ορχήστρας ή των ορχιστρών αυτών. Όμως, ταξίδευε πάρα πολύ. Υπολογίζεται και όχι στην τύχη, με καταγραφή ένας Κόνστας το επώνυμο, πολλά χρόνια πριν έγραψε ένα βιβλιαράκι για τον Μητρόπουλο. Αυτό το βιβλιαράκι δεν μπόρεσα να το βρω. Θυμάμαι όμως, δεν μπορούσα να το βρω, να σας δείξω και τα κείμενα τα ίδια δηλαδή, αλλά θυμάμαι, παρόλο που είναι καμιά τριανταριά χρόνια, 40 που είχε πέσει στα χέρια μου, θυμάμαι ότι έγραφε αυτό το Κόνστας, ο συγγραφέας, το μικρό το όνομα δεν θυμάμαι, έγραφε μέσα ότι ο Μητρόπουλος διεύθυνε μεγάλες ορχήστρες αυτού του είδους που σας είπα γύρω από τις 2.000 φορές. 2.000 φορές. Έχοντας ερμηνεύσει εν συνόλο έργα 700 συνθετών. Καταλαβαίνετε, ένα έργο κολοσσιαίο στη ζωή του, το οποίο ίσως επιβάρυνε και την υγεία του. Και στο τέλος είχε και... Τέλος πάντων, θα δούμε και το τέλος. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Εδώ πέρα είναι με τον Σωστακόβιτς, τον ξέρετε, τον Δημήτρης, δηλαδή Δημήτρης στα ρώσικα, στη ρωσική γλώσσα το όνομα αυτό έχουν φάει το γιώτα και είναι Δημήτρη. Με τον Δημήτρη λοιπόν Σωστακόβιτς, ένα πολύ μεγάλο επίσης καλλιτέχνη, όπως και στην επόμενη μέναν που οι παλιοί Θεσσαλονικείς ίσως κάτι θυμούνται. Αριστερά βέβαια είναι ο Μητρόπουλος και δεξιά είναι ο Ντέιβιτ Όιστραχ. Ο Ντέιβιτ Όιστραχ τη δεκαετία του 60, θα μου πείτε τώρα πού το θυμάμαι, παιδί μικρό ήμουν, αλλά είχαμε πάει ενώ οι γονείς μου δηλαδή, στη συναυλία και θυμάμαι από τότε τον Ντέιβιτ Όιστραχ που ήταν σε αυτή την ηλικία που τον βλέπετε τώρα. Τώρα ο άνθρωπος βέβαια, τέλος πάντων, δεν ξέρω κι εγώ τώρα, αλλά τότε ήταν, τέλος πάντων, τον Ντέιβιτ Όιστραχ. Να δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Βλέπετε εδώ πέρα διαφήμιση σε τείχους στην Ιταλία, έξω από τη Σκάλα του Μιλάνου, το μεγαλύτερο αυτό θέατρο, από το καλύτερο ίσως και μεγαλύτερο της Ευρώπης, η Σκάλα του Μιλάνου. Τι λέει εκεί πέρα, Κονσέρτο Ντεμέτριο Μητρόπουλος. Το διαβάζετε εκεί δεξιά, στον τοίχο πάνω κολλημένο ένα, αυτό να πούμε, μια αφίσα, Κονσέρτο Ντεμέτριο Μητρόπουλος, δηλαδή συναυλία του Δημητρίου Μητροπούλου. Και στη Σκάλα του Μιλάνου υπάρχει, αν μπορούμε να δούμε την πρωτομή του, αν μπορούμε την πρωτομή του Μητρόπουλου, γιατί ίσως είναι στην μεθεπόμενη, αν μπορούμε. Ναι, λοιπόν, στη Σκάλα του Μιλάνου, δεν ξέρω βέβαια, δεν έχω γνώσεις τέτοιου είδους γλυπτικής να σας πω, είναι επιτυχημένη ή δεν είναι, ή αν ένας που τη δει θυμάται το Μητρόπουλο ή πρέπει να διαβάσει και όλα στη γράφη από κάτω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτή η πρωτομή του Μητρόπουλου που βρίσκεται στη Σκάλα του Μιλάνου. Ο Μητρόπουλος θεωρείται απόκοσμος, δεν είχε κάνει οικογένεια βέβαια, πάλι το απέδωσαν στο ρυθμό της ζωής του που δεν τον άφηναν, δεν τον άφηνε η μουσική καθόλου. Είχε δε μία μνήμη, σε κάποιο αυτό γράφεται τερατώδης. Ο Μητρόπουλος θυμόταν απ' έξω παρτιτούρες εκατοντάδων σελίδων και που ήταν η παύση και που ήταν η δίεση και που ήταν από μνήμες, χωρίς χαρτί και χωρίς μολύβι. Και κάποια φορά, βέβαια αυτό μια φορά έγινε, στην Πασαντένα νομίζω, πάλι στην Αμερική, ήταν με την Παξινού, διατηρούσε μια φιλία με την Κατίνα την Παξινού και όποτε η Παξινού
βρισκόταν στο εξωτερικό, τον συναντούσε το Μητρόπουλο, η Κατίνα Υπαξινού, και μάλιστα πρωτόπαιξαν στον Πειραιά. Ένα θεατρικό έργο. Κοίταξε τώρα η κουβέντα, μια κουβέντα φέρει την άλλη τώρα. Είπε Υπαξινού και θυμήθηκα. Οι γονείς της Κατίνας Υπαξινού, της μεγαλύτερης ηθοποιού που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα, δεν θέλανε να γίνει ηθοποιός, δεν θέλανε να γίνει θεατρίνα. Και μια φορά ήθελε να ανεβάσει ένα έργο στον Πειραιά. Και για να την αφήσουν οι γονείς της, είπε και ένα αθώο ψέμα ότι δεν θα γίνω θεατρίνα, δεν θα γίνω τίποτα. Αυτή η παράσταση, λέει, γίνεται υπέρ των πτωχών. Είναι, λέει, μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Και την άφησαν να παίξει. Βέβαια έγινε χαμός, χαλασμός κόσμου. Και άρχισε να καθιερώνεται. Την δεύτερη φορά, είχε κάνει και τη σκηνοθεσία Υπαξινού, πάλι στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, και η Υπαξινού είχε κάνει και τη σκηνοθεσία κτλ. Και θα έπαιζε ως πρωταγωνίστρια. Και την μουσική επένδυση ζήτησε από τον Μητρόπουλο να την κάνει. Και εκεί έγινε και η φιλία τους κτλ. Τη ζήτησε από τον Μητρόπουλο. Ο Μητρόπουλος δέχτηκε με χαρά. Αλλά του λέει Υπαξινού, έχω αυτό το πρόβλημα, λέει, στο σπίτι, λέει, δεν. Τι να κάνουμε, λέει, να βρούμε άλλο φιλανθρωπικό σωματείο, λέει ο Μητρόπουλος. Τάχα να είναι για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ποιο να βρούμε. Και πήγαν και βρήκανε το σωματείο τυφλών του Πειραιός. Πήγαν, του βρήκαν αυτοί. Και είπαν ότι θέλουμε να κάνουμε μια συναυλία για σας. Δέχτηκαν βέβαια οι άνθρωποι. Έγινε η συναυλία. Επαναλήφθηκε 6 φορές σε μια εβδομάδα. Και τότε πια και οι γονείς της Υπαξινού είπαν ότι είναι η κόρη μας, είναι ταλέντο, και έγινε πια η Κατίνα Υπαξινού. Τέλος πάντων, αυτή η Υπαξινού λοιπόν έλεγε, όταν κατηγορούσαν τον Μητρόπουλο για ψυχρότητα, για μόνο, λέει, στη ζωή αυτού του ανθρώπου υπάρχουν οι νότες κτλ. Έλεγε η Υπαξινού, τώρα τι έχει αυτό και με την μεγάλη μνήμη του, ότι ήξερε καταρχάς σε όποια ορχήστρα πέρασε, ήξερε όλα τα μέλη της με το μικρό τους όνομα. Και ήξερε πόσα παιδιά έχει ο καθένας από τους μουσικούς, ενώ αυτός δεν είχε παιδί, δεν είχε παντρευτεί, πόσα παιδιά είχε, τι ηλικίας είναι τα παιδιά κτλ. Και μια φορά ήταν Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, κάτι ήταν στην Αμερική. Και ήταν πάλι με την Κατίνα την Υπαξινού και διηγείται την Υπαξινού ότι την φώναξε, επειδή αυτός δεν ήξερε από παιδιά πολλά πράγματα και τέτοια, την φώναξε την Υπαξινού και με το θάρρος της φιλίας που συνεργάστηκαν πολλά χρόνια κτλ. Της έδωσε έναν κατάλογο με 200 ονόματα. 200 ονόματα παιδιών. Αγόρι τόσο χρονών. Κορίτσι τόσο χρονών. Αγόρι, κορίτσι, κουρίτσι. Ήταν όλα τα παιδιά των μελών της ορχήστρας. Και την παρεκάλεσε, της έδωσε $10,000, δεν θυμάμαι πόσο έλεγε μέσα εκεί. Την παρεκάλεσε να βγει αυτή στην αγορά, να πάρει δώρα για τα παιδιά όλων των μουσικών της ορχήστρας και να τα φέρει. Και όπως η Υπαξινού πάλι διηγείται, γιατί ο Μητρόπουλος δεν έγραψε ποτέ τίποτα, ήταν πράγματι απορροφημένος μόνο με τη μουσική, και αν έγραψε, έγραψε νότες. Όπως λοιπόν διηγείται η Υπαξινού, η οποία ήταν πιο κοσμοπολίτησα τέλος πάντων, ότι λέει, όπως τον είδα εκείνη την ημέρα που μοίραζε τα δώρα στους μουσικούς της ορχήστρας, πρέπει να ήταν, λέει, από τις ευτυχέστερες στιγμές της ζωής του. Δεν ήταν δηλαδή τόσο απόμακρος και τόσο και τόσο. Και η Υπαξινού λέει και ένα άλλο. Όταν πήγαινε στην Αμερική την πρώτη φορά, τελείως άσχετο με τον Μητρόπουλο, αλλά η ζωντανή εκπομπή φέρνει στη μνήμη αυτού που μιλάει πράγματα που δεν ήταν στη μνήμη του, ίσως σκοπό να τα πει. Η Υπαξινού, όταν πήγαινε στην Αμερική με το πλοίο, στον πόλεμο, είχε την ατυχία να τορπιλιστεί το πλοίο από γερμανικό υποβρύχιο. Δεν πνίγηκε η Υπαξινού φυσικά, βοήθησαν και άλλοι. Τέλος πάντων, το υποβρύχιο αυτό είχε προειδοποιήσει ότι θα βυθίσουμε το επιβατηγό. Πήραν κάποια μέτρα. Τέλος πάντων, γλίτωσε η Υπαξινού και γράφει μέσα εκεί πόση εντύπωση της έκανε που ενώ γινόταν συσκέψεις επί συσκέψεων, πώς θα διεκπαιρεωθεί ο κόσμος στις βάρκες, τι θα γίνει αν βυθιστεί το πλοίο μετά τον τορπιλισμό. Γιατί το γερμανικό υποβρύχιο δεν επέμεινε, τορπίλησε και έφυγε. Δεν του καταβίθηκε. Και όταν ήρθε, λέει, 5 η ώρα, 5 o'clock, που λένε οι Άγγλοι, πώς βγάλαν όλοι οι σερβιτόροι στο πλοίο κτλ. Και φέρναν τσάι να πιούν όλοι, 5 o'clock το απόγευμα, την ώρα που ενδεχομένως βούλιαζε με στη μέση του Ατλαντικού το πλοίο. Και τα γράφει αυτά η Υπαξινού κάπου. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση του πλοίου.
κλείνει πριν θυμηθούμε και άλλα το, για την Παξινού και φύγουμε και από το αυτό να πούμε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο Μητρόπουλος είχε αυτή την υποτιθέμενη τρυφερή καρδιά και επίσης σώζονται πολλές. Να δούμε από εκεί πέρα μια εικόνα, γιατί από τον... Α, εδώ επίσης διευθύνει. Εδώ διευθύνει στη σκάλα του Μιλάνου, όπου δεν ήταν και μόνιμος διευθυντής και τα λοιπά, πολύ αργότερα, αλλά εδώ διευθύνει ως προσκεκλημένος στη σκάλα του Μιλάνου. Δείτε και την, ας δούμε και την επόμενη εικόνα. Βλέπετε εδώ πέρα μια ευτυχέστατη συγκυρία. Ο πρωτομάστορας λοιπόν, μια μουσική τραγωδία, δίδεται ο πρωτομάστορας, του Μανώλη Καλομύρη, σε διεύθυνση Δημήτρη Μητρόπουλου. Με χοροδία, με μπαλέτο, με μεγάλη δηλαδή, μια πολύ μεγάλη. Αυτή είναι βέβαια παλιά, ας πούμε, το παλιό πρόγραμμα, η παλιά αφίσα. Όπως συνεργάστηκε, να δούμε και την επόμενη εικόνα, με τον Δημήτρη Ροντήρη, επίσης, αριστερά βέβαια είναι ο Μητρόπουλος πάλι, με τον Δημήτρη Ροντήρη. Δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα. Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης υπό τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Εδώ λοιπόν είναι μια κριτική στις συναυλίες αυτές. Αλλά εδώ έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όπως ξέρετε, η Φιλαρμονική της... ο τίτλος λέει Φιλαρμονική κτλ. Κτλ. Ορχήστρα, μεγάλα. Ας πούμε, λέμε ότι λέμε η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες, όπως και τώρα βέβαια, από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα σχήματα παγκοσμίως. Όταν έγινε διευθυντής της ο Μητρόπουλος, θεώρησε σωστό να φέρει την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα για να δώσει συναυλίες. Αυτό που είδατε λοιπόν προηγουμένως ήταν κριτική από την συναυλία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Μητρόπουλου στην Αθήνα. Η εμφάνιση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας στην Ελλάδα αποτελεί ένα είδος επιστροφής, διότι, αυτό είναι η εφημερίδα της ημέρας εκείνης, διότι ο μουσικός διευθυντής της, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, απουσιάζει από την Ελλάδα από το 1938, όταν εμφανίστηκε δια τελευταίαν φοράν ως διευθυντής ορχήστρας, δηλαδή πριν από 17 χρόνια. Το 38 αυτή είναι το 55. Είναι το Σεπτέμβριο του 55 αυτή η εμφάνιση της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, εκτός από την βοήθεια του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών για την κάλυψη των ταξιδιωτικών δαπανών του διάπλου του Ατλαντικού, η εμφάνιση της Φιλαρμονικής της Αθήνας κατέστη δυνατή χάρη στην πρόσθετον οικονομική βοήθεια εξιδιωτικής πηγής. Πράγματι, και τα λέει πώς χρηματοδοτήθηκε κτλ. Όλα αυτά σωστά και αξίζει έπαινος σε όσους ιδιώτες ή σε όποιον ιδιώτη χρηματοδότησε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι ενός τόσο πολυπροσώπου σχήματος διατλαντικό, υπερατλαντικό. Όμως, η ιδέα, το κύρος, η σκέψη, μια τέτοια ορχήστρα να έρθει στην Ελλάδα, ήταν του Διονύση Μητρόπουλου. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Εδώ είναι, στην Ελλάδα, είναι γραμμένο τώρα και θα σας πω γιατί έτσι, στα αγγλικά, Concert de Gala, στα γαλλικά μάλλον, Theatre National, Concert de Gala. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι... το 1925 στο Εθνικό Θέατρο των Αθηνών προς τιμήν των συνέδρων της 27ης Συνάντησης Ειρήνης. Δηλαδή σε μια μεγάλη αυτή συνδιάσκεψη για την ειρήνη και τα λοιπά, παρεκλήθη ο Μητρόπουλος να διευθύνει την ορχήστρα, αυτό τον καλά τέλος πάντων, και την διεύθυνε. Βέβαια, ας πάρουμε, ναι, βέβαια σε 2.000 εκδηλώσεις, όπως γράφει, σας είπα, αυτός ο Κόνστας πριν 30 χρόνια, όταν κανείς έχει συμμετάσχει σε 2.000 εκδηλώσεις ως διευθυντής, καταλαβαίνετε ότι έχει καλύψει τα πάντα. Ήταν τόσο δραστήριος και τόσο που πάντα έλεγε, και αυτό επίσης προέρχεται από μια παμπάλια συνέντευξη της Παξινού, πάντα έλεγε ότι θέλω να πεθάνω όρθιος, εννοώντας ότι δεν θέλει να πεθάνει άρρωστος σε νοσοκομείο, ηλικιωμένος και όλα αυτά που κάμια φορά τα λέμε όλοι. Θέλω να πεθάνω όρθιος,
θέλω να πεθάνω όρθιος. Αυτός λοιπόν, ο Μητρόπουλος, πέθανε κατά έναν πάρα πολύ περίεργο τρόπο και απίστευτο, που επίσης δεν είναι γνωστό. Δηλαδή, μπροστά στη λάμψη της προσωπικότητας, μπροστά στις διηγήσεις για τα έργα του, για τα γκαλά, για τις συναυλίες, ακούστε κάτι τώρα. Κάποια μέρα διεύθυνε, ήταν το 1960, Νοέμβριος του 60, διεύθυνε μια τελική δοκιμή την προηγουμένη μέρα. Ξέρετε, οι ορχήστρες αυτές οι πολύ μεγάλες κάνουν και κάποιες δοκιμές, δεν βγαίνουν έτσι ξαφνικά, όσο καλή και αν είναι η μουσική που συμμετέχουν. Έκαναν τη λεγόμενη πρόβα Τζενεράλε στην Ιταλία, στη Σκάλα του Μιλάνου. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, και το αντικείμενο βέβαια και της πρόβας φυσικά, ήταν ένα έργο του Μάλερ, του γνωστού συνθέτη Μάλερ, το τρίτο κονσέρτο κάποιου του Μάλερ, το οποίο έργο το είχε επιγράψει ο Μάλερ, η νίκη της ζωής επί του θανάτου. Νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο. Αρχίζει πρόβα, αφού χαιρέτησε έναν έναν τους μουσικούς όπως έκανε πάντα, αρχίζει πρόβα. Κάποια στιγμή έπρεπε να υψωθεί ο ήχος και κοιτάξτε τώρα η ειρωνία των πραγμάτων, και στο σημείο εκείνο νικούσε η ζωή τον θάνατο, ανέβαινε η ένταση δηλαδή, χαμήλωναν κάποια όργανα ενώ δυνάμωναν πάρα πολύ τα υπόλοιπα ώστε να δοθεί τα κλειδοκύμβαλα κτλ. Και εκείνη τη στιγμή, απάνω στην διεύθυνση αυτή να πούμε, φωνάζει και με τα λόγια, αφού διεύθυνε με ένταση για να υψωθεί η ορχήστρα, για την τελική νίκη επί του θανάτου, φωνάζει και τη λέξη wild, wild, άγρια, άγρια. Και πάνω στο wild, πέφτει μπροστά από το πόντιουμ. Πόντιουμ λέγεται αυτό το έδρανο, πέφτει από το πόντιουμ μπροστά, κάτω. Και πέφτει τόσο απότομα που ούτε η πρώτη μουσική, ο πρώτος βιολιστής και πρώτη μουσική ήταν σε απόσταση ενός μέτρο από μπρος. Ήταν πελώρια ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου, αλλά και πίσω. Η πρώτη σειρά ήταν ένα μέτρο μπροστά του. Έπεσε με τέτοιο ευνίδιο τρόπο, δεν πρόλαβαν, και χτυπάει και κάτω το κεφάλι του. Τρέξαν βέβαια, σταμάτησαν, τρέξαν οι πάντες κτλ. Προσπάθησαν να το συνεφέρουν, δεν μπόρεσαν. Ειδοποιήθηκε η αρμόδια υπηρεσία, έστειλε ένα στενοφόρο αμέσως κτλ. Για να διακομιστεί σε μια κλινική που τη λέγαν Πολυκλινική, όπως υπάρχει και εδώ στην Αθήνα, στην Αθήνα η Πολυκλινική. Και εκεί λεγόταν έτσι. Αλλά με την είσοδο του ασθενοφόρου στην Πολυκλινική, οι πρώτοι γιατροί που επελήφθησαν, ας πούμε, του περιστατικού, είπαν ότι είναι νεκρός. Τον φέρατε, καλώς τον φέρατε, αλλά είναι νεκρός. Και πέθανε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο Μητρόπουλος. Την ώρα που φώναζε τη λέξη «άγρια, άγρια, η νίκη της ζωής επί του θανάτου». Του Μάλερ, βέβαια, ο τίτλος. Η μουσική συγκλονισμένη, γιατί έγινε και μπροστά στα μάτια τους και εντελώς ευνίδια. Να προτρέξω και να σας πω για την εξήγηση, ήταν βαρύτατη αυτή της καρδιάς. Στην αρχή νόμισαν εγκεφαλικό εκτεταμένο, αλλά ήταν το λεγόμενο συγκοπή. Τέλος πάντων, ήταν μια νέκρωση, μετά έγινε βέβαια νεκροτομή, νεκροψία κτλ. Που καρδιά, ήταν καρδιά. Το πρώτο που είπα φυσικά η μουσική ήταν, δεν θα γίνει συναυλία αύριο, διαδόθηκε το παγκοσμίως το περιστατικό και στην Ιταλία βέβαια, στο Μιλάνο, παντού την ίδια ώρα, δεν θα γίνει συναυλία. Όμως αργότερα πριτάνευσε μια άλλη σκέψη και είπανε θα γίνει συναυλία για να τιμήσουμε τη μνήμη του, αφού ο μαέστρος μας ήθελε και με τέτοιο πάθος και αγωνίστηκε και πάνω σε αυτή τον αγώνα πέθανε για αυτή τη συναυλία, εμείς θα την κάνουμε αύριο το βράδυ, το μεσημέρι, όποτε να γίνει, θα την κάνουμε.
και έγινε η συναυλία σε μια σκάλα του Μιλάνου κατάμεστη, κατά πως διάβαζα σε μια εφημερίδα των χρόνων εκείνων, ήταν η μόνη φορά, λέει, που επιτράψαν και όρθιοι, γιατί σε αυτές τις μεγάλες ήταν τέτοιο το πλήθος, τέτοιο το πάθος των ακροατών που επιτράψαν και όρθιοι σε αυτή τη συναυλία. Και βέβαια, εννοείται, έπαιξαν το Μάλερ. Και δύο λόγια μόνο να σας πω. Πολλά γράφτηκαν για αυτό το θάνατο επίσης, πάρα πολλά. Αλλά όπως κάναμε και στην αρχή της εκπομπής, πολύ πιο καλά, και ας μην είναι λογοτεχνικά και ας μην είναι, είναι η περιγραφή από τον βιολιστή, τον πρώτο, δεν λέμε καμιά φορά το πρώτο βιολί της ορχήστρας, ένα σπουδαίο των χρόνων εκείνο βέβαια, τον Μπρασιρόλι, το επίθετό του Μπρασιρόλι. Λοιπόν, περιγράφει την προετοιμασία για την πρόβα. Μερικές στιγμές αργότερα, κατά τις 10 παρα 10, προμεσημβρίας, ήταν πρωινή η πρόβα βέβαια, εγώ ίδιος τον είδα να μπαίνει στο θέατρο, ακολουθούμενος από την πιστή του γραμματέα. Τον καλωσόρισα, εκφράζοντάς του την ευχαρίστηση που τον είχαμε πάλι κοντά μας. Θυμάμαι ακόμα το θερμό σφίξιμο του χεριού του και το πλατή του χαμόγελο, και μου φαίνεται πως τον βλέπω ακόμα να ανεβαίνει τα σκαλιά για να μπει στο καμαρίνι του. Μετά από λίγο, στις 10 προμεσημβρινή, παρουσιάστηκε στο πόντιουμ. Η μουσική της ορχήστρας τον χαιρέτησαν όρθιοι, εκδηλώνοντας με αφοσίωση τη χαρά τους που τον ξανάβλεπαν επικεφαλής τους. Ο μαέστρος Μητρόπουλος ευχαρίστησε και είπε ότι αισθάνεται ευτυχής που βρίσκεται πάλι κοντά μας ύστερα από υποχρεωτική περίοδο απουσίας για λόγους υγείας, και χαμογελώντας κατέληξε: «Είμαι σαν ένα παλιό αυτοκίνητο που έχει τα εξαρτήματά του σε αταξία, αλλά όπως βλέπετε παρόλα αυτά είμαι ακόμα όρθιος». Πριν αρχίσει την πρόβα της τρίτης συμφωνίας του Μάλερ, τρίτη, καλά θυμόμουν, ήταν η τρίτη αυτή του Μάλερ, θέλησε να μάθει την τοποθέτηση των πρώτων αναλογίων των πνευστών, γνωρίζοντας και καλώντας με το όνομά τους τους μουσικούς. Αγαπητέ Μουκέτη, αγαπητέ Βιζάη, αγαπητέ Καρτούτσο, Καρούζο κτλ. Άλλαξε την θέση μερικών από εμάς και η πρόβα άρχισε. Ο μαέστρος, όρθιος, με τη συνηθισμένη του θέρμη, έδωσε το αρχικό τέμπο της συμφωνίας, αλλά σταμάτησε σχεδόν αμέσως για να δώσει εξηγήσεις τεχνικές και ερμηνευτικές, ξανάρχισε, μας έκανε να επαναλάβουμε μερικά μέρη για να ξανασταματήσει πάλι και να πέσει στο σκαμνί που βρισκόταν πίσω του. Η ορχήστρα σώπασε. Σώπασε. Όπως άλλες φορές, νομίσαμε ότι ανακεφαλαίωνε μέσα στο μυαλό του τις μελλοντικές παρατηρήσεις. Αντί γι' αυτό, μονομιάς τον είδαμε να πέφτει προς τα εμπρός, σαν ένα άγαλμα που γκρεμίζεται από το βάθρο του. Το γεγονός ήταν τόσο απρόοπτο, ώστε δεν μας δόθηκε ο καιρός να τον βαστίξουμε. Χτύπησε με το πρόσωπο στο πάτωμα και πληγώθηκε ελαφρά στο κεφάλι. Αλλά το σώμα του είχε ήδη κεραυνοβοληθεί από την ώρα που ήταν ακόμα πάνω στο πόντιουμ. Δηλαδή, χτυπήθηκε όρθιος από την κρίση αυτή. Για μια στιγμή πετρώσαμε όλοι από την ταραχή. Μετά, εγώ έτρεξα αμέσως να καλέσω τον γιατρό του θεάτρου, ενώ δύο συνάδελφοί μου, η Τούριο και Αστόλφη, τον ανασήκωσαν και τον ακούμπησαν σε ένα μαξιλάρι, και ένας άλλος, ο Ντεπολί, του έκανε τεχνητή αναπνοή, μαλάζοντας την καρδιά. Ο γιατρός που έφτασε σύντομα, του έκανε κάποια ένεση, αλλά διεπίστωσε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κατά τη μεταφορά του, μετά από λίγο στην πολυκλινική ξεψύχησε. Τα μέλη της ορχήστρας, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο να διακόψουμε, να παρακαλέσουμε τους τεχνικούς μας, βέβαια είναι πολύ τους εξειδικευμένο το θέμα, αλλά πάντοτε έχω παρατηρήσει και άλλες φορές που είναι εξειδικευμένο το θέμα, πάντοτε θέλετε να παρέμβετε. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, το βγάλαμε κιόλας. Το 729-219, και όποιος θέλει κάτι να ρωτήσει, να προσθέσει, να διευκρινίσει, να το κάνουμε. Λοιπόν, ο γιατρός που έφτασε σύντομα, του έκανε κάποια ένεση, αλλά διεπίστωσε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κατά τη μεταφορά του, μετά από λίγο στην πολυκλινική ξεψύχησε. Τα μέλη της ορχήστρας, τιμώντας τον νεκρό, αγρύπνησαν κοντά του κατά σειρά όλη τη νύχτα και ως τις 2 μεταμεσημβρινή την επόμενη μέρα, οπότε στάλθηκε με νεκροφόρο αυτοκίνητο στο Λουγκάνο για αποτέφρωση. Το Λουγκάνο είναι πόλη συνοριακή κοντά στην ελβετική πόλη κοντά στην Ιταλία. Τις πρώτες στιγμές φάνηκε ότι θα ματαιωνόταν η συναυλία που επρόκειτο να λάβει χώρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Φρισκέη, το ίδιο εκείνο βράδυ του τραγικού γεγονότος. Αντίθετα όμως,
Μόλις έγιναν γνωστές οι εντολές που είχε αφήσει ο Μητρόπουλος, η συναυλία δόθηκε. Ο μαέστρος Φρίσκεϊ, πριν αρχίσει το πρόγραμμά του, διήφθηνε το πένθυμο εμβατήριο από την ορουϊκή του Μπετόβεν. Μπορεί κανείς να φανταστεί με πόση συγκίνηση και ταραχή έπαιξε η ορχήστρα, με τι τρόπο διήφθηνε ο μαέστρος και με πόση κατάνοιξη άκουσε το κοινό αυτή την αθάνατη σελίδα που εκείνη την ώρα αφιερωνόταν στο μεγάλο μουσικό κτλ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα περίεργο περιστατικό, όχι με την έννοια του ευνηδίου θανάτου, γιατί όπως ξέρετε και ακούτε κάθε μέρα, πολλοί άνθρωποι δεν πεθαίνουν όλοι από γεράματα και όλοι από αρρώστιες, πολλές φορές πεθαίνουν άνθρωποι ευνηδίως. Αυτός όμως, θα είδατε τη λεπτομέρεια, βέβαια και αυτό έχει την εξήγηση, όταν αν είχε κάποιο έδαφος παθογνωμονικό στην καρδιά, ποιος ξέρει αν είχε, όταν ζορίστηκε πολύ για να δώσει την μεγάλη αυτή ένταση στην ορχήστρα, ίσως αυτό επέδρασε. Δηλαδή κάποια λογική εξήγηση συνήθως υπάρχει και στην ιατρική. Όμως δεν πάβει να είναι εντυπωσιακή μάλλον, η σύμπτωση, τη στιγμή δηλαδή που φώναζε και αυτός, ας πούμε, για να αναδείξει την αυτή του Μάλερ στην τρίτη αυτή ραψοδία, στην τρίτη σύνθεση, πώς τότε, ας πούμε, νίκησε ο θάνατος. Ενώ κράβγαζε για τη νίκη της ζωής. Νίκησε ο θάνατος επί της ζωής. Συμπτώσεις βέβαια θα μου πείτε. Εντάξει, δεν ισχυρίζομαι κι εγώ τίποτα το μεταφυσικό, αλλά καμιά φορά είναι τόσο εντυπωσιακές αυτές οι συμπτώσεις που έχει κάποιο νόημα να τα λέμε, να τις λέμε. Τέλος πάντων, έτσι έγινε. Και δυστυχώς, με το να γίνει έτσι, σε σχετικά μικρή ηλικία, η παγκόσμια μουσική κοινότητα στερήθηκε ίσως από κάποια πολύ σημαντικά έργα που θα ακολουθούσαν. Δεν ξέρω γιατί, υπάρχει φυσικά εξήγηση, αλλά δεν μπορούσα γρήγορα να τη βρω εγώ, δεν ξέρω γιατί η σωρός του αποτεφρώθηκε. Και επειδή στην Ιταλία δεν επιτρεπόταν η αποτέφρωση, παρά μόνο ο ενταφιασμός, μεταφέρθηκε η σωρός του, σας είπα, στο Λουγκάνο. Το Λουγκάνο είναι μια πόλη της Ελβετίας, κοντά, όπου επιτρεπόταν. Εκεί λοιπόν αποτεφρώθηκε. Και την άλλη μέρα έστειλε η ελληνική κυβέρνηση αεροπλάνο και μετέφερε τη σποδό πλέον στην Ελλάδα. Για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Προκλήθηκε βέβαια. Ας την περάσουμε αυτή για να μην... εδώ είναι από άλλη εκδήλωση. Ας την ξεπεράσουμε αυτή. Να δούμε. Ναι, προκλήθηκε λοιπόν. Για κοιτάξτε τι λέει. Η Καθημερινή, Παρασκευή 4 Νοεμβρίου του 1960. Το μέγα μουσικόν πένθος. Παγκόσμιος η συγκίνησης δια των θάνατων του Έλληνος αρχιμουσικού Δημητρίου Μητροπούλου. Θα σας πω δύο λεπτά για την παγκόσμια αυτή συγκίνηση, αλλά επειδή μου λένε η τεχνική ότι ήδη είναι τηλεθεατές στη γραμμή, να μην περιμένουν οι άνθρωποι, θα σας πω δύο λεπτά αμέσως μετά. Παρακαλώ λοιπόν, ορίστε. Γεια σας. Χαίρετε. Ο Μάλερ έχει φανατικούς ακροατές. Είναι ένας συνθέτης ο οποίος σφράγισε με το έργο του τον 20ο αιώνα, τελευταίος των ρομαντικών. Ναι. Έχει έντονες συναισθηματικές εξάσεις. Πρόκειται για συμφωνικό συνθέατη, για συμφωνίες. Ίσως δεν κατέχετε τους όρους της μουσικούς πλήρως. Η τρίτη συμφωνία είναι μια ογκοδέστατη, ναι, συμφωνία. Όντως έχει ανάγκη αυτής της τρομερής έντασης σε κάποιες... Ο Μάλερ, ναι, έχει ανατάσεις και πτώσεις. Οπότε πάνω σε μια ανάταση... Έγινε ίσως, αυτό που έγινε. Έγινε αυτό που έγινε. Και έχει μείνει και στη μνήμη μας. Απλώς ότι ο Μητρόπουλος ήταν λάτρης και του Μάλερ, αλλά και γενικά της μουσικής, της ύστερης μουσικής του ρομαντισμού και του 20ου αιώνα μετά, ναι, των αρχών του 20ου αιώνα. Είναι άνθρωπος ο οποίος και στην Ελλάδα έφερε πρωτοποριακά έργα και Μάλερ έφερε αρκετά. Και υπάρχουν, αυτό θέλω να πω, και εγώ προσωπικά είμαι ένας φανατικός, ναι, φίλος της μουσικής του Γκούσταβ Μάλερ. Και για μένα είναι σημαδιακός αυτός ο θάνατος. Ίσως τελικά να ήταν και ένας ευτυχισμένος θάνατος. Κανείς δεν ξέρει. Μάλλον πήγα να σας πω κάτι, αλλά τώρα θυμήθηκα ότι σας το είπα. Που έλεγε: εγώ θέλω να πεθάνω όρθιος.
Σας το είπα πριν. Όρθιος και... Αλλά πέθανε ακόμα πιο πάνω στο... Ναι, πάνω στον παροξισμό της μουσικής. Πάνω στον παροξισμό της τέχνης του. Ναι, ο Ντε Μάλερ είχε και προσωπική οικογενειακή ζωή τέτοια που... Ταραγμένη, ναι. Είχε, αφού λέτε να μπούμε και, σε κάποιες λεπτά, είχε πολύ ταραγμένη προσωπική ζωή ο Μάλερ που αναδείχθηκε στα έργα του. Έχασε την κόρη του... Πολλά ο Μάλερ είχε, μια που έτσι λίγο θέλετε να μαθαίνουμε, ευχαριστώ που το κάνουμε. Και απεικονίζεται αυτό, αντανακλάτε μάλλον. Και σε, ευχαριστώ πάντως, ευχαριστώ για την παρέμβαση αυτή. Ο Μητρόπουλος αγαπούσε ιδιαιτέρως τον Μάλερ, αυτό είναι απολύτως εξακριβωμένο, αλλά μιλώντας για τον Μητρόπουλο, λέμε κυρίως, δική μου βέβαια προσέγγιση κάπου, είχε τη σφραγίδα της δωρεάς. Είτε αγαπούσε περισσότερο τον Μάλερ, είτε αγαπούσε τους κλασικούς με την έννοια των, των προρομαντικών ή δεν ξέρω ποιους, είχε τη σφραγίδα της δωρεάς. Και ο άνθρωπος αυτός, όπως και ο Καλομύρης και όπως και όπως και όπως. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, παρακαλώ σας ακούμε, μη μακρηγορήσω εγώ δηλαδή, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Κύριε Λογοθέτη, είναι μια από τις πολλές φορές που προσπαθώ και δεν κατάφερα ποτέ να σας πιάσω στο τηλέφωνο, γιατί είναι πάντα κατηλημένες οι γραμμές. Ναι, τώρα μπορείτε. Και πάλι σας ευχαριστώ για αυτή την φανταστική εκπομπή. Κάνετε μοναδικές εκπομπές και ελπίζω να μείνουν στην ιστορία. Καλώς Όσο σας. Για τον Μητρόπουλο, δυστυχώς δεν είχατε χρόνο μάλλον να πείτε για τον Σκαλκότα περισσότερα. Δεν προλάβαμε καθόλου, όχι περισσότερο. Κάποια άλλη φορά ίσως. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα ο Σκαλκότας. Φαντάζομαι. Σας το είπα στην αρχή. Τον... Ναι, ναι. Και μάλιστα, επειδή είδα πώς πηγαίνει το πράγμα, σε κάποια στιγμή σας είπα, μάλλον σήμερα θα δικήσουμε τον Σκαλκότα. Το είπατε αυτό. Από εκεί και μετά σας άκουσα. Ξέρετε, δεν σας διακόπτω ένα δευτερόλεπτο μόνο. Η ζωντανή εκπομπή έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα της ζωντάνιας. Έχει όμως ένα μειονέκτημα. Δεν μπορείς να ρεγουλάρεις στο χιλιοστό τι θα προλάβεις και τι δεν θα προλάβεις. Γι' αυτό καμιά φορά πέφτουμε λίγο έξω, αλλά δεν πειράζει. Είναι και άλλη φορά, είναι και παράλληλα. Καλά να είμαστε να τα πούμε. Σας ακούμε όμως, συγγνώμη για την. Δεν πειράζει. Ναι. Το απρόβλεπτο είναι και καλύτερο πάντα. Έτσι, είναι πιο ζωντανό. Θα ήθελα να πω για τον Μητρόπουλο κάτι. Κάποια στιγμή πριν μερικούς μήνες και πριν ένα χρόνο, συνάντησα έναν Ισραηλινό μαέστρο, τον Γιώαβ Τάλμι, ο οποίος είναι διάσημος, ήταν για χρόνια στο Κεμπέκ, τώρα είναι στην φιλαρμονική του Τελ Αβίβ. Ναι. Θεωρείται ένα από τα σπουδαία ονόματα. Το ρώτησα κάποια στιγμή τη γνώμη του για τον Κάραγιαν. Μου λέει φανταστικός, μοναδικός, ανεπανάληπτος, που ίσως είναι και αυτός ελληνικής καταγωγής, αλλά μου λέει ένας ακόμα ήταν πολύ ανώτερος, όχι μόνο από τον Κάραγιαν, αλλά από όλους. Το όνομά του είναι Μητρόπουλος. Ήξερε ότι τον θαύμαζα. Εγώ δεν του είχα πει μέχρι στιγμής τίποτα γι' αυτό. Ναι. Και μου λέει ότι ήταν απίστευτα, τον γνώρισε προσωπικά, γιατί και ο ίδιος είναι κοντά 80 χρόνων τώρα. Ήταν απίστευτη η μνήμη του, ήξερε τα πάντα απ' έξω και τα ζούσε με τρόπο τέτοιο που δεν υπήρξε άλλος άνθρωπος να μπορέσει να το μιμηθεί, γιατί τα βίωνε την ίδια στιγμή. Ναι. Γι' αυτό και δεν χρειαζόταν ποτέ παρτιτούρες. Και μάλιστα και στην Αθήνα όταν ήρθε έπαιξε 3 συναυλίες τελικά, ήταν 2 βράδια, έπρεπε να παιχτούν στο Ηρώδιο. Λόγω της νεροποντής που υπήρχε πήγαν τελικά στο θέατρο Ορφέας. Ναι. Γίνανε 2 συναυλίες, παίχτηκε και μια τρίτη, ένα πρωινό, ήταν έκτακτη. Και εκεί δεν είχαν κάνει ούτε καν πρόβα με την ορχήστρα του. Και τους έπαιξε άλλα πράγματα. Έπαιξε τη δύναμη του πεπρωμένου του Βέρντι. Ναι. Αναφέρθηκε στο Σκαλκότα με 4 χορούς. Έπαιξε λίγο Μπραμς και τελείωσε με την ηρωική του Μπετόβεν. Ναι. Και το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν ποτέ αναφορές στην ελληνική μουσική για αυτούς τους σπουδαίους Έλληνες. Ακόμα και το τρίτο πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σπάνια θα αναφερθεί σε αυτούς. Και κάποια στιγμή έτυχε από κάποια εφημερίδα να πάρω, να μαζέψω, να συλλέξω 50 ή κάτι, 50 παραπάνω CD που είχαν με θέμα τον Μητρόπουλο. Τα πιο πολλά ήταν βέβαια από τη Νέα Υόρκη, αυτό... όπου θεωρήθηκε ο σημαντικότερος όλων των εποχών, και γιατί τότε η Νέα Υόρκη ήταν η σπουδαιότερη ορχήστρα, μπορεί τώρα να μιλάμε για τον Βερολίνο. Οπότε ήταν η κορυφή όλων των εποχών, ναι. Επειδή λέτε αυτό το πράγμα, γι' αυτό ακριβώς και εγώ σκέφτηκα σήμερα να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή είναι κάποια ονόματα, κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι στους νεότερους, δεν λέω τους παλιούς τώρα, εντάξει, και είναι κρίμα. Γιατί βλέπετε τι προσέφεραν. Και όταν μέσα σε μισή ώρα, σε μια ώρα, σε δύο ώρες λέμε αυτά, καταλαβαίνετε σε μια ζωή ολόκληρη τι προσέφεραν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, πείτε, συγγνώμη, σας διέκοψα πάλι. Και μάλιστα είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι λόγω των ιδιαίτερων απασχολήσεων που είχε, δεν κατάφερε κάτι στην προσωπική του ζωή, παρότι από αλληλογραφίες που είχα διαβάσει κάποια στιγμή, είχε κάποια πολύ σημαντική συμπάθεια, εκτίμηση, αγάπη προς μια κυρία και η αλληλογραφία αυτή έχει δοθεί στη δημοσιότητα και ήταν γενική με πολύ ήθος. Στη δημοσιότητα έχει δοθεί. Ναι, ναι. Ξέρετε πόσο με ικανοποιεί που θέλετε λεπτομέρειες. Λοιπόν, έχει δοθεί, αλλά
η σχέση αυτή, η συμπάθεια, η αγάπη, δεν ξέρω πώς να την πω, δεν ευδοκίμησε, δεν έφτασε σε αίσιο τέλος. Ακριβώς. Μπράβο. Και λένε πολλοί, εγώ δεν παίρνω θέση, δεν είναι δυνατόν να μπει στην ψυχή κάποιου ανθρώπου, απλώς σας μεταφέρω στοιχεία. Λένε λοιπόν πολλοί ότι αυτή η απογοήτευση ήταν τόσο μεγάλη που γι' αυτό δεν έκανε ξανά οικογένεια, δεν προσπάθησε να φτιάξει την προσωπική του. Αυτό λέγεται, τότε με αλφαγιώτα. Αυτό όμως είναι το μόνο που ούτε εσείς μπορείτε να πείτε με βεβαιότητα, ούτε εγώ ούτε κανένας. Αυτό είναι μες στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτά που φαίνονται, τις συναυλίες του, τις παρτιτούρες του, τα έργα του, τα προγράμματά του, αυτά τα λέμε με σιγουριά. Αλλά τώρα το γιατί δεν έκανε οικογένεια ο Μητρόπουλος, και εγώ υπόθεση σας λέω. Και μάλιστα παρά την αποτέφρωσή του, που δεν ξέρω για ποιον λόγο έγινε, ο ίδιος θεωρείται αρκετά θρησκευόμενο άτομο. Και ήταν πολύ λιτοδίαιτος και νίστευε κλπ. Είχα διαβάσει κάποιες δικές του σημειώσεις. Ναι. Και με εντυπωσίασε αυτό εδώ. Τη ζούσε και εγώ σαν μοναχός. Ναι, και εγώ δεν μπόρεσα λίγο να το διευκρινίσω αυτό το πράγμα. Αλλά πάντως ότι αποτεφρώθηκε είναι σίγουρο. Ναι, ναι. Και μάλιστα σε ποια πόλη, στο Λουγκάνο, σας λέω. Και σωρός του απεστάλει στην Ελλάδα την άλλη μέρα. Έχω πολλά να πω, δεν θα στερήσω την ευκαιρία από άλλους ακροατές. Χάρηκα πάρα πολύ που αυτή τη φορά τα κατάφερα και ελπίζω να συνεχίσετε με τόσο μοναδικές εκπομπές. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και πάλι. Ναι, είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και ξέρετε και κάτι, μια γενικότερη σκέψη, δεν είναι για τώρα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά μια που ο κύριος το είπε, όσο πιο δύσκολη είναι η καιρή, τόσο πιο μεγάλη ανάγκη είναι να ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Όσο δυσκολεύει η κατάσταση, πρέπει να ξέρουμε, να μην ξεχάσουμε μάλλον ποιοι είμαστε, πού πάμε. Θα το καταλάβετε αυτό πολύ σύντομα, γιατί δεν θα χτυπηθεί μόνο η οικονομία. Συνολικά χτυπιέται. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε άλλη ιστορία, αλλά κρατήστε με στη μνήμη σας. Κοντεύουμε, πλησιάζουμε την τελευταία εκπομπή. Τώρα είμαι και λίγο κουρασμένος από το πρωί από αυτά για τις ημερομηνίες, αλλά νομίζω ότι η άλλη εκπομπή είναι η τελευταία της τηλεοπτικής χρονιάς. Θα θυμάστε ότι στην πρώτη εκπομπή, το Σεπτέμβρη, αυτό που μας πέρασε, σας είχα πει κάτι που δεν σας το είπα 20 ολόκληρα χρόνια που είμαστε μαζί εδώ. Σας είχα πει ότι τις περισσότερες εκπομπές φέτος, αυτή τη χρονιά μας πέρασε δηλαδή, να τις μαγνητοσκοπείτε. Θυμάστε που σας το είχα πει. Είτε σας το είπα τώρα και θα σας το είπα 20 χρόνια πριν. Ή στα 10, ή στα 5, ή στα 17, ή στα 16 χρόνια. Γιατί τώρα υπάρχει ανάγκη μεγάλη να τα θυμόμαστε αυτά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να είμαστε γαντζωμένοι από κάπου. Όχι βέβαια αποκλειστικώς, ούτε κατά ανάγκη από τον Μητρόπουλο και από τον Καλομύρη, αλλά όμως από αυτά που φτιάξαν αυτόν τον τόπο. Από αυτούς που φτιάξαν την Ελλάδα. Γιατί είμαστε γαντζωμένοι και συζητάμε όλη μέρα και σχολιάζουμε και κάνουμε και ράνουμε για αυτούς που τη διαλύουν την Ελλάδα. Για αυτούς που την τελειώνουν την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν όλη τη χρονιά αυτή την προσπάθεια κάναμε. Τέλος πάντων, ίσως πούμε κάποια πράγματα την άλλη φορά, την τελευταία εκπομπή, αλλά συνεχίζοντας δηλαδή το συλλογισμό που έκανε ο κύριος. Τέλος πάντων, λοιπόν, τον ευχαριστώ τον άνθρωπο για τα καλά του λόγια, τα οποία τα θεωρώ εγώ και λίγο, όχι τα λόγια, τη δική μας προσφορά εδώ πέρα, όλου του σταθμού και υποχρέωσή μας δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Λέγαμε λοιπόν για την παγκόσμια αυτή συγκίνηση, όπου έγινε η υποδοχή. Να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα. Πρωτοσέλιδο της Καθημερινής της επομένης ημέρας. Με εκδηλώσεις βαθυτά της συγκινήσεως αλλά και επισημότητος, η πρωτεύουσα υπεδέχθη προχθές την σποδόν του μεγάλου Έλληνος αρχιμουσικού Δημήτρη Μητροπούλου, η δημιουργική ζωή και η καλλιτεχνική δράση του οποίου ετοίμησαν το ελληνικό όνομα εις ολόκληρων των κόσμων. Το αεροσκάφος της Βασιλικής Αεροπορίας, αυτό για τους νεότερους ίσως, η αεροπορία, η ελληνική πολεμική, λεγόταν ΕΒΑ, Ελληνική Βασιλική Αεροπορία τα χρόνια εκείνα. Το αεροσκάφος της Βασιλικής Αεροπορίας που μετέφερε την τέφραν του νεκρού ανεχώρησε την πορεία της Κυριακής από το Μιλάνο και έφτασε την 2:30 στην Ελευσίνα, από όπου κατόπιν απεγειώθη για να φτάσει εις το αεροδρόμιο του Ελληνικού ως είχε προγραμματιστεί. Εις τον χώρο της προσγειώσεως του αεροσκάφους είχε παραταχθεί τμήμα της Βασιλικής Αεροπορίας και η μουσική της. Ανέμενον δε για να αποτίσουν φόρον τιμή στη μνήμη του Δημήτρη Μητρόπουλου, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Παναγιώτης Κανελόπουλος, η Υπουργή Προεδρίας κ. Τσάτσος και Παιδείας κ. Βογιατζής,
ο διευθυντής της κρατικής ορχήστρας κύριος Βαβαγιάννης, ο διευθυντής της λυρικής σκηνής κύριος Μπαστιάς και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι του μουσικού μας κόσμου, μεταξύ των οποίων ο Ευαγγελάτος, η Κρινιό Καλομήρη, η κόρη του που σας έλεγα κτλ. Κτλ. Μετά την προσγείωση του αεροπλάνου, ο διευθυντής της κρατικής ορχήστρας κύριος Βαβαγιάννης προχώρησε και ανελθόν την κλίμακά του, το αεροσκάφος δηλαδή, παρέλαβαν από τα σχήρας του Διευθυντού Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας κ. Καρνούτου το κυβωτίδιο με τις ποδών του Δημήτρη Μητρόπουλου. Εν συνεχεία, και ενώ το παρατεταγμένο στρατιωτικό τμήμα απέδιδε τα ενδενομισμένα τιμάς κτλ. Κτλ. Απεχώρησαν από το αεροδρόμιο. Κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου, τα πλήθη κόσμου που είχαν συγκεντρωθεί απεκαλύπτοντο με συγκίνηση, καθώς διήρχεται η πομπή, η οποία έφτασε περί την 4:30, περί την 4:30, στο οδείον του Ηρώδου, που ήταν σφιχτικός πλήρες κόσμου, υπολογιζομένου εις 3.000. Στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται πρώτη κλίμακα, η οποία οδηγεί στο οδείον, ευρίσκονταν αντιπροσωπεία επιλέκτων στελεχών τη κρατική ορχήστρα, με επικεφαλή τον κύριο Βίρονα Κολάσιν, αυτό είναι Έλληνα αρχιμουσικό, θα το ξέρουν οι παλιότεροι το όνομα. Ενώ άλλα πλήθη κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στην οδόν Διονυσίου Αεροπαγήτου. Μόλι έφτασε το αυτοκίνητο, ο κύριο Βαβαγιάννη προχώρησε προ το οδείον, ακολουθούμενο από τον επισήμο και τον εκπροσώπο κτλ. Κτλ. Κατόπιν προχώρησαν προς το βάθρο ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο κύριος Κανελόπουλος κτλ. Μπορούμε να δούμε λίγο μια από τις τελευταίες εικόνες εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, δείχνει αυτή τη συγκέντρωση στο οδείο. Αν είναι έτσι, μπορούμε να τη δούμε. Μπράβο, καλά θυμόμουν. Λοιπόν, εδώ είναι η τεράστια αυτή συγκέντρωση Αθηναίων πολιτών, μετά τον επισήμο βέβαια, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου κτλ. Στο Οδείον, όπου έφτασε, όπως διαβάζεται από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, το όχημα. Κατόπιν προχώρησε προς το βάθρο ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κύριος Κανελόπουλος και κατέθεσε εκ μέρους αυτής στέφανον υπόν εν καταφανή συγκινήσει τα εξής. Η ελληνική κυβέρνηση πενθεί και τιμά το έξοχον τέκνο της Ελλάδος, τον Δημήτρη Μητρόπουλο, και του αφιερώνει στέφανον εκ δάφνης, όπως αξίζει εις τους γενναίους, σε όσους έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Η μάχη που έδωσε στη ζωή του ο Δημήτρης Μητρόπουλος ήταν ένδοξη. Την έδωσε και την εκέρδισε σε ένα πεδίο που ήταν ο κόσμος ολόκληρος και με όπλα, τα πιο μυστηριώδη όπλα που εφεύρει ο άνθρωπος, είπε ο ίδιος μάλλον ο Θεός, σε μια ώρα μεγάλης ευνοίας, παρέδωσε στα χέρια και το πνεύμα των ανθρώπων. Δηλαδή το τάλαντο που λέμε της μουσικής. Η μουσική έχει μέσα της, όταν είναι γνήσια, το υπέρτατο νόημα της ζωής και του θανάτου. Έχει μέσα της κάτι πολύ περισσότερο, το νόημα του σύμπαντος. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος έζησε το νόημα αυτό και έκανε μυριάδες ανθρώπους να το ζήσουν με έναν τρόπο που έφερε τον ίδιο και κάθε γνήσιο ακροατή του έως τα κράσπεδα της έδρας του Θεού. Όπως πολλοί αληθινοί και μεγάλοι Έλληνες, από τους αρχαίους ειδηχρόνους, έτσι και ο Δημήτρης Μητρόπουλος ανήκε στον κόσμο ολόκληρο, είχε δοθεί στην ανθρωπότητα κτλ. Από εδώ και πέρα, συνεχίζει. Ποιοι επίσημοι παρέστησαν, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, ξέρω εγώ τι κτλ. Παράθεση ονομάτων. Ακούστε όμως το ενδιαφέρον κομμάτι μετά από αυτό το ρεπορτάζ. Μετά την κατάθεση των στεφάνων, η κρατική ορχήστρα, χωρίς μαέστρων, εξετέλεσε υπό τη γενική συγκίνηση το δεύτερο μέρος της τρίτης συμφωνίας του Μπετόβεν, στο οποίο περιέχεται και το πένθυμον εμβατήριών του. Εν συνεχεία και μετά την απόδοση του Ιστάτου Φόρου Τιμής, πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού, ευρισκόμενος κτλ., είναι μετά η συνέχιση της τελετής και της εκδηλώσεως αυτής. Δηλαδή, το ελληνικό κράτος, σε αυτή την περίσταση τουλάχιστον, γιατί πολλές φορές εδώ λέμε και πολλά, παραπονούμαστε και πολλά και καλά κάνουμε, μπας και διορθωθούν, αλλά να λέμε και τα σωστά. Το ελληνικό κράτος, σε αυτή την περίπτωση, και άλλους μεγάλους αρχιμουσικούς με διεθνή καριέρα, τους ετοίμησε όπως πρεπόντος. Ετοίμησε και τον Μητρόπουλο. Και αυτό είναι ένα μικρό μέρος. Μικρό μέρος της τελετής αυτής. Την ίδια μέρα, με ίδια ημερομηνία, οι Times του Λονδίνου έχουν ένα κομμάτι και γράφουν το εξής. Λοιπόν, ήταν ένας εύγλωτος οπαδός της νέας μουσικής, απολύτως πεπισμένος περί της αξίας της. Η ερμηνεία του Μητρόπουλου χαρακτηρίζονται από την εμπείρετον έντασή των. Αυτό που τον... που τον έστειλε και ίσως και στον άλλο κόσμο, από την εμπείρετον έντασή των. Στους κλασικούς, οι ορμοί και οι ζέσεις του είχαν
κάποτε ως αποτέλεσμα ερμηνείας εκτός τεχνοτροπίας. Αλλά αυτή η ζέσης δεν είναι το προϊόν ενδομήχου αβεβαιότητος, αλλά βαθίας γνώσεως της μουσικής και πεποιθήσεων από τα οποία δεν μπορούσε να παρεκκλίνει. Λαμπρός ερμηνευτής ήτο στην ρομαντική μουσική, ιδία της ρωσικής σχολής. Κυρίως όμως υπερήχαινη στα σύγχρονα έργα από τον Ρίχαρντ Στράους μέχρι των τελευταίων δωδεκαφθονγκιστών. Και τα λοιπά, μνημονεύει τις εμφανίσεις του Μητρόπουλου στην Αγγλία και μακρά νεκρολογία, μακρές νεκρολογίες και αναφορές στο όνομά του, την ίδια ακριβώς μέρα, είχαν η Guardian, έχει μεγάλη εκτεταμένη εδώ, η Daily Telegraph και τα λοιπά, και εντωμεταξύ, διεθνείς και τοπικές εκδηλώσεις πένθους για την απώλεια του μεγάλου Έλληνος αρχιμουσικού συνεχίζονται. Όσα ανεφέρθη ανωτέρω, πλήστα μουσικά ιδρύματα της Αυστρίας αντεπροσωπεύτησαν διαπεσταλμένοντας στην εκφορά του νεκρού της Μιλάνου. Ο παγκόσμιος τύπος και το ραδιόφωνο συνεχίζουν σχολιάζοντας την απώλεια του κόσμου της μουσικής εν το πρόσωπο του Μητροπούλου. Και συνεχίζεται βέβαια το ρεπορτάζ και στις υπόλοιπες σελίδες. Βλέπετε λοιπόν, βλέπουμε μάλλον, συγγνώμη, ότι ενώ αρχίζοντας και συγκεφαλαιώνοντας βέβαια, αρχίζοντας από τον Καλομύρη, ενώ υπήρχε μια μουσική σχολή στην Ελλάδα, κυρίως η λεγόμενη επτανησιακή μουσική σχολή, βρέθηκαν άνθρωποι που βάλανε τις ρίζες μιας ακρεφνώς ελληνικής μουσικής βασισμένης κυρίως στην παράδοση. Κυρίως στην παράδοση. Βλέπετε δηλαδή από τους τίτλους του Καλομύρη, του Πρωτομάστορα και το Δαχτυλίδι της Μάνας και όλα αυτά τα σχετικά, και γι' αυτό, από άλλο τέλειος βέβαια δρόμο τώρα από τις επιλογές του Καλομύρη, βλέπετε ότι δεν είναι άστοχο, δεν είναι περίεργο αυτό που κατά καιρούς έχουμε πει και εδώ πέρα, ότι είμαστε κάτοχοι, αν θέλετε συνεχιστές, αν θέλετε απόγονοι, όπου δεν ξέρω και ποια είναι και σωστή λέξη τώρα δηλαδή, μιας πολύ μακράς παραδόσεως, λαογραφικής, ιστορικής, ευρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι μετουσίωσαν αυτή την παράδοση στη μουσική και κάναν αυτά τα μεγάλα έργα. Και είναι νομίζω, ένα λίγο να σας δείξω, και είναι νομίζω, αν το έχω και πρόχειρο δηλαδή, τέλος πάντων, μην σας το διαβάσω ολόκληρο, από ένα επίσης σπανιότατο σύγγραμμα, δεν ξέρω ποια αν υπάρχει μετά από τόσα πολλά χρόνια, όπου έγινε, οι άνθρωποι αυτοί κάναν γνωστό στα πέρατα του κόσμου όχι μόνο τις συνθέσεις τους αλλά και το περιεχόμενό τους, τα λόγια αυτά τα οποία ακριβώς προέρχονται από αυτό που σας είπα τώρα. Από εκεί και πέρα, στους νεότερους, σε εμάς απόκειται το να διατηρήσουμε, να προσέξουμε ή να διαφορήσουμε γι' αυτό. Να σας δείξω, να σας πω μάλλον, αν το βρω εύκολα κι αυτό, τη διεθνή λοιπόν γράφουνε σε ξένα, μάλλον να σας διαβάσω ένα. Η καλλιτεχνική διεύθυνση της Σκάλας, η Σκάλα είναι το θέατρο του Μιλάνου, έτσι λέγεται Σκάλα. Η καλλιτεχνική διεύθυνση της Σκάλας, γνωρίζοντας πόσο ο Μητρόπουλος ήθελε να καταστήσει γνωστή την τρίτη συμφωνία του Μάλερ, που ως τότε δεν είχε παιχθεί ποτέ στο Μιλάνο, μετά από λίγες μέρες κάλεσε το μαέστρο Σέρχεν. Ο Σέρχεν μας ξαναθύμισε το πρόσωπο του καλλιτεχνικού του συναδέλφου, αναφέροντας περιστατικά από τα νιάτα τους, από τότε που τους ένωνε η φιλία, όταν παλιά φοιτούσαν μαζί στην τάξη του Μπουζόνι. Ο Μητρόπουλος είχε την τύχη, όπως και ο Καλομύρης, να θητεύσουν κοντά σε μεγάλους δασκάλους της κλασικής μουσικής. Σε μια άλλη πρόβα μετά, καταφέραμε να διαβάσουμε ολόκληρη την παρτιτούρα, αλλά η εκτέλεση εμπρός στο κοινό ματαιώθηκε γιατί ασθένησε ξαφνικά και ο μαέστρος Σέρχεν. Μερικούς μήνες μετά το θάνατο του Δημήτρη Μητρόπουλου, στο Θεατρικό Μουσείο της Σκάλας έγιναν τα αποκαλυπτήρια μιας προτομής του από τερακότα. Τερακότα είναι το υλικό αυτό με το οποίο καμιά φορά κάνουν τις προτομές, του Ιταλού γλύπτου Αντώνιο Μπέρτι, που την είχε φιλοτεχνίσει τελευταία και δεν την είχε περατώσει. Με αυτά τελειώνω το πιο θλιβερό μέρος του απολογισμού μου. Θέλω όμως τώρα με λίγα λόγια να ξαναθυμίσω τη συνάντηση που είχε κτλ.
Και έχει ένα πίνακα, ας το πω, πήγα να πω τη λέξη κατεβατό γιατί είναι πάρα πολλά, έχει ένα πίνακα έργων όπου, ας πούμε, για παράδειγμα αρχίζει η ωραία Ελληνίδα. Τώρα δεν φαντάζομαι να αναφέρεται σε συγκεκριμένη, αλλά η ωραία Ελληνίδα. Και άλλα πολλά τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με την ελληνική παράδοση. Εκείνος δε ο οποίος, βέβαια δεν θα προλάβουμε τώρα 2-3 λεπτά αν βλέπω καλά, εκείνος δε ο οποίος, τέλος πάντων, μόνο το όνομα να αναφέρουμε τώρα γιατί θα αν βιαστούμε πάρα πολύ, εκείνος δε ο οποίος χαρακτηριστικότατα πάτησε απάνω σε αυτά τα βήματα είναι ο Σκαλκότας. Ο Σκαλκότας λοιπόν μετέφερε στη μουσική ολόκληρη την ιδυλιακή ποιμενική ζωή της χώρας. Εν πάση όμως περιπτώσει δεν μπορούμε τώρα να πούμε για το Σκαλκότα. Δυστυχώς προέβλεψε ότι δεν θα προλάβουμε. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Γιατί βλέπω τώρα ότι 1-2 λεπτά, το ένα ρολόι δείχνει ακριβώς, το άλλο θέλουμε 1-2 λεπτά, αλλά είτε και θέλουμε 1-2 λεπτά, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, καλύτερα να τα αφήσουμε ίσως για την επομένη, για να είναι έτσι όσο το δυνατόν πληρέστερη συζήτηση και για το Σκαλκότα και για πολλούς άλλους. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα πότε θα το κάνουμε, να μιλήσουμε, επευκαιρία τώρα βέβαια της Μέρας Μουσικής, και για ανθρώπους άλλους που έφτασαν πάρα πολύ ψηλά το ελληνικό όνομα, όπως εμπαρόδο είπαμε προηγουμένως η Μαρία Κάλλας, τώρα δεν ξέρω, οι νεότεροι δεν θα θυμούνται, η Τζίνα Μπαχάουερ, ονόματα δηλαδή για τα οποία ήταν περήφανη η Ελλάδα κάποτε. Και μόνο με αυτό να κλείσουμε βέβαια, και ένα ειδικό βάρος έχουν τέτοιου είδους εκπομπές σε μια εποχή που κάποιοι μας καταφέρανε, κάποιοι, δεν λέμε ούτε ονόματα ούτε παρατάξεις ούτε τίποτα, αλλά κάποιοι μας καταφέρανε να ντρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε Έλληνες στο εξωτερικό. Κάποιοι το καταφέραν και αυτό. Νομίζω καλά κάνουμε και εμείς εδώ πέρα να θυμόμαστε και να θυμίζουμε εποχές που υπαρεφανευόμασταν να λέμε έξω ότι είμαστε Έλληνες. Τέλος πάντων, αυτό είναι μεγάλη ιστορία πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να σταθούμε λίγο όρθιοι. Τέλος πάντων, σταματάμε, ήδη πέρασε και το 1 λεπτό, δεν πειράζει, σταματάμε εδώ πέρα. Χαίρομαι έτσι που σας άρεσε, παρόλο ότι ήταν μια εξειδικευμένη εκπομπή, χαίρομαι που σας άρεσε. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Δευτέρα. Το θέμα της, πάλι εγκαίρως, θα το δείτε και θα είναι ίσως συνέχεια αυτού, θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει. Θα το δείτε εγκαίρως από το σταθμό μας. Επί του παράντος θα σταθούμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά. Ανανεώνουμε λοιπόν τη συνάντηση για την επόμενη Δευτέρα. Επί δε του παρόντος, καλό σας βράδυ και καλό σας ξημερώμα.